Βέβαια, κλασικά είναι το κομμάτι που κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα παίζει την 1η του Μάη. Καλά, έχω βάλει και την Άρτα και τα Γιάννενα. Διότι ξεκίνησα με Άρτα και λέω δεν ανεβαίνεις κι άλλο, ρε Λένη. Ρίξε και στο μαλλί, βάλε και στο φόρεμα. Τόσο μπουμπουκιασμένο φόρεμα δεν έχω ξαναβάλει. Δεν υπάρχει σημείο, ρε παιδιά, σε αυτό το ύφασμα που να μην έχει πάνω ένα λουλουδάκι. Ή το πιάνω, δείτε εδώ, παντού, από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, μπράβο, και άμα βρείτε κανένα λουλούδι ακόμα πείτε μου, γιατί να, εδώ στα αυτιά δεν έχω βάλει κάτι, μπορεί να το βάλω και εκεί. Παράληψη, τεράστια. Είναι η μέρα σου, Βελένη, είναι η μέρα σου μέρα. Εσύ τα φοράς... Μένα η μέρα μου είναι κάθε μέρα για ένα λόγο. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ακόμα και όταν δεν είμαι στα καλύτερά μου, η μέρα μου είναι. Λοιπόν, δείτε τη λουλούδια μου έφερε πάλι. Καλά. Τι κρίμα που μας τρώνε οι αποστάσεις με το πολύ ωραίο αυτό ανθοπολείο που λέγεται Le Florist και είναι στη Γλυφάδα. Τον ιδιοκτήτη τον γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε στεφάνια, αλλά πραγματικά με εντυπωσιάζει και πάλι. Τι να πω τώρα, πάλι αυτό δηλαδή. Τι στεφάνι είναι αυτό, αριστούργημα. Για δείτε λίγο κι αυτό εδώ. Τώρα είναι χαμηλέ. Δεν μου είδε τίποτα. Και μου πάει και καπέλο θα μπορούσε να είναι αυτό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, μέχρι να εντοπίσω τι ακριβώς θέλω να κάνω με τα λουλούδια μου, καλό μήνα σε όλους. Είναι από τους ωραιότερους μήνες, θα έλεγα, του χρόνου ο Μάης, γιατί πια έχουν πρασινίσει τα πάντα. Έρχεται πρώτο ο Απρίλιος. Αρχίζουν και μπουμπουκιάζει η φύση και λες, Παναγίτσα μου, έρχεται το κατά καλό καιρό. Μετά σκάει ο Μάιος και γίνονται όλα χρώματα παντού. Αυτά τα χρώματα εσάς δεν σας κάνουν την καρδούλα να χτυπάει. Μόνο δικιά μου χτυπάει έτσι. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Όχι, καλονάω. Μέχρι και δικές μας από πέτρα χτυπάνε το Μάιο. Για ρε βούτυρο, κρυφοβούτυρο, μιλάς κι εσύ. Απ' έξω ατσάλι, μέσα λούρπα. Κάσε μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λουλούδια. Μα ναι. Λουλούδια. Εσύ, νεαρούλη, που έλειψες. Και σε είδαμε ότι τον έπιασες, όχι τον Μάη, τον ήλιο. Έτσι. Γιατί σε είδα εγώ σε κάτι βεράντι, σε κάτι μπαλκόνια, σε κάτι πισίνες να λιάζεσαι. Ωραία. Θα γιόρτασες όπως θέλεις στα γενέθλιά σου ή... Πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, όπως γιορτάζουμε, λέτε, γενέθλιά μας και όπως είμαστε, έτσι περίπου πάει και όλη η χρονιά. Γι' αυτό γενεθλίων η χρονιά. Για να δούμε. Έλα να σε φιλήσω. Μας έλειψε το γέλιο μωρό σου, μου. Γλυκό μου, αστεράκι, αγάπη. Ταυράκι μου, ταυράκι μου. Σου έστειλα κάτι μηνύματάκι, αλλά δεν είδα τίποτα. Λέω μάλλον εκεί που είναι μακριά και δεν φτάνουν τα μηνύματα. Ναι, εμείς πάντα κοντά και πάντα μαζί. Πάντα κοντά και πάντα μαζί. Δεν πολύ αλλάζει. Ελένη μας έγραψε όλους τώρα. Απλά τα γενέθλια, Του στείλαμε βιντεάκια, του στείλαμε ευχές, του στείλαμε τραγούδια, γιορτές, φιλιά. Τι, σήμερα τα είδε, δηλαδή λάθος. Εντάξει, okay, εντάξει, okay. Μια χαρά. Χαλά. Τα είδε σήμερα σημαίνει ότι καλά πέρασε. Γι' αυτό, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Απλά, λοιπόν. Από ένα σημείο και μετά τα γενέθλια δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε. Σταμάτα. Δεν λέγονται γενέθλια, λέγονται εθνική επέτειο. Καταλαβαίνει. Κάτι τέτοια μου λέει και εγώ θα πάω να δω κήπου σε όλο τον κόσμο αφού πρώτα όμως βάλω τον δικό μου εδώ επάνω μου. Για να δω ποιο χρώμα μου πάει πιο πολύ. Εδώ, εδώ. Αυτά εκεί είσαι. Αυτό, εκεί είσαι. Λοιπόν, εγώ κρατάω τον δικό μου κήπο από τους Le Florist και εσείς απολαύστε κήπους. Παντού. Λουλούδια, λουλούδια και χρώματα. Χρόνια μας πολλά. Καλώς ήρθες, Μάη. Την άνοιξη, η φύση μεταμορφώνει τα πιο απλά περιβάλλοντα σε πραγματικά θαυμαστά τοπία. Με την ανθρώπινη παρέμβαση να δίνει κατεύθυνση στη μαγεία αυτή, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα έργο τέχνης. Οι κήποι, μεγαλύτεροι και μικρότεροι, είναι η πραγματική απόδειξη πως όταν άνθρωποι και φύση δουλεύουν μαζί, δημιουργούν θαύματα. Ας γνωρίσουμε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς. Με έκταση 800 στρεμάτων, το Keukenhof στην Ολλανδία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ανθόκηπους στον πλανήτη. Περίπου 7 εκατομμύρια βολβοί φυτεύονται ετησίως για μια μαγευτική ανοιξιάτικη ανθοφορία. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τουλίπες, σήμα κατά τεθέν της χώρας, σε κάθε χρώμα. Τροπικός βοτανικός κήπος Nong Nuts, Ταϊλάνδη. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό, το 1954, αυτά τα 6.000 στρέμματα προορίζονταν για τη δημιουργία φυτείας φρούτων. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να φτιάξουν μια έκταση προστασίας και ανάδειξης της τοπικής χλωρίδας και το 1980 άνοιξαν τις πόρτες του τροπικού αυτού κήπου στο κοινό. Από μια τέτοια λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι κήποι του Παλατιού των Βερσαλιών. Καλύπτοντας σχεδόν 20.000 στρέμματα, η σημερινή μορφή των κήπων αποδίδεται στον κηπουρό André Le Nôtre, με οδηγία του Λουδοβίκου του 16ου το 1661.
Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως σειραίουν σε αυτή την περιοχή της Γαλλίας για να θαυμάσουν τον κήπο. Βασιλική κήπη του Κιού, Ηνωμένο Βασίλειο. Πέρα από τη φυσική ομορφιά, το Κιού αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογίας και Βοτανικής. Οι κήποι αυτοί φιλοξενούν περισσότερα από 40.000 είδη φυτών αλλά και ιστορικών κτίριων, όπως το μοναδικής ομορφιάς θερμοκήπιο Βικτοριανής εποχής. Είναι σίγουρα απρόσμενο να συναντά κανείς 520 στρέμματα πρασίνου στην καρδιά μιας σύγχρονης μεγαλούπολης. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Νέα Υόρκη χάρη στον βοτανικό κήπο του Μπρούκλιν. Ο κήπος είναι γνωστός για τις 200 κερασιές που πρωταγωνιστούν στο φεστιβάλ που γιορτάζει την ανθοφορία τους κάθε άνοιξη. Ο Ζαρντάν Μεζορέλ βρίσκεται στο Μαρακές και περιβάλλει το σπίτι του Γάλλου ζωγράφου Ζακ Μαζορέλ, ο οποίος αφιέρωσε 40 χρόνια στην κατασκευή και φροντίδα του αγαπημένου του βοτανικού κήπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Γνωστός για το έντονο μπλε χρώμα σε κτίρια, πύλες, κλάστρες και αλλού, η έκταση αγοράστηκε από τον Yves Saint Laurent και τον Pierre Berger το 1980. Πάμε να δώσω ένα φιλί στο λουλούδι μου. Το πιο γλυκό παιδί εδώ. Γλυκύτατο μελένιο. Και πάντα με κέφια, να τα λέμε κι αυτά. Καλό μήνα. Έτσι, σε παρακαλώ. Στήριξε με, γιατί να βλέπεις, κανένας άλλος εδώ πέρα δεν με στηρίζει. Έχω βάλει όλους τους ανθόκηπους επάνω μου και στα παιδιά επίσης. Και ούτε ένας άλλος δεν δείχνει τη στήριξή του. Και ξέρεις πώς σου πάει. Είναι και το σωστό χρώμα. Πιστεύω. Το βάλουμε μέσα αυτή. Όχι μέσα αυτή. Τέτοιο ωραίο μικρό αυτάκι δεν το πειράζουμε. Το προς... Τι είναι το αυτάκι? Είναι μεγάλο. Για να δω. Είναι μεγάλο, λένε. Α, η άκρη του είναι λίγο ζωηρή. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν πειράζει, είσαι ωραίο παιδί. Για μια άκρη το έστω αυτή. Σιγά μου, ρε. Ένα αυτάκι. Τουλάχιστον είναι κολλημένο πάνω. Είναι το... Για σκέψου να πέταγε. Όχι, πάλι καλά. Αλλά με τόσα ακουστικά που φοράς. Δεν κάθονται. Δεν μπαίνουνε. Λοιπόν, είπαμε εμείς εδώ, το πιάσαμε το Μάι, ε. Με έρημο, με ρούλα μου που πήγα πρώτα από εκεί, γιατί να έρθω πρώτα σε σένα, κοριτσάκι μου. Τι κάνεις? Καλώς μας ήρθες, γατούλα μου. Μπήκες με το δεξί, μας μπήκες όπως έπρεπε. Μπήκα με το δεξί, φόρεσα το στεφάνι που μου δώσατε, τα έχω κάνει όλα σωστά. Πάτησες γερά με τα παπούτσια σου. Ναι, πάτησα. Μπράβο. Πάτησα. Λοιπόν, η Μέρη κάνει και παπούτσια, πια τα ξέρετε, αλλά να σας τα πω γιατί και εγώ μόλις σήμερα σας έβαλα παπουτσάκι δικό της, γιατί ψάχνω να βρω, λέω, σε τέτοιο ανθισμένο λουλουδόκηπο τι παπούτσι να βάλω. Βρήκα τελικά. Να την. Ένα ωραίο διακριτικό κοκκινάκι παιδιλάκι. Και κοκκινάκι και παιδιλάκι. Και δεν έχουμε βγει ακόμα. Την Παρασκευή βγαίνουν, εσύ τα έχεις. Μην το λες με αυτή την αγωνία κάθε φορά, γιατί της λέω θέλω να δώσω δώρο ένα. Και μου λέει, μα εγώ θα τα έχω την Παρασκευή. Ε, καλά, και τι θα σου πω, αύριο το πρωί μην τυχόν και δεν είναι εδώ το παπούτσι μου. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν, εγώ αυτό το ωραίο παιδιλάκι που έχει κάνει είναι και αυτή τη διαφάνεια, που είναι και μόδα, αλλά είναι και πολύ διακριτικό στο πόδι. Μ' αρέσει. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις ένα πολύ λεπτό λουράκι. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό. Ναι. Και εμένα αυτό μ' αρέσει. Λοιπόν, νομίζω το έχει βγάλει και σε άλλο χρώμα, οπότε μπορείτε και να διαλέξετε εσύ που θα κερδίσει, που θα ανεβάσω τη φωτογραφία. Πιάσε κουβέντα με τη Μέρη. Εγώ θα νομίζω στάω. Υπάρχει και σε μαύρο. Νομίζω ότι το και είδα. Και σε κρού. Αλλά τώρα εγώ πρωτομαγιάτικα θα βάζα μαύρα. Είναι δυνατόν. Είναι πολύ ωραίο το κοκκινάκι. Θα το ανεβάσω στο Instagram και θα σας αφήσω με την ησυχία σας να κάνετε τα like σας, να το ευχαριστηθείτε. Να τις πούμε όλοι μαζί. Καλωρίζηκα μέρη! Καλό μήνα τώρα, τι ωραία. Μπράβο που τα σχεδιάζεις κιόλας και όχι απλά τα βαφτίζεις. Όχι, όχι, ναι. Και είναι πολύ ωραία διαδικασία. Αφού μου δίνει τη δυνατότητα να έχω υλικά και να παίζω και να δω πού θα βάλω τι και τι χρώματα και τέτοια. Όλα αυτά που έκανα. Από όλους εμάς που είμαστε μέσα στην τηλεόραση, πώς εσύ μας την έχεις βγει τόσο δυναμικά και μας έχεις γίνει σούπερ επιχειρηματίας. Μα με τα καλλιτικά, μα με τα παπούτσια, μα με το ένα, μα με το άλλο. Δεν κάθεσαι ησυχία. Δεν κάθομαι σε ησυχία γιατί ήμουν από πολύ νωρίς στην τηλεόραση για να καταλάβω ότι δεν κρατάει για πάντα. Ναι. Και ότι. Επειδή δεν μπορώ να την ορίσω κιόλας, μια χρονιά είσαι, μια δεν είσαι, μια είσαι και κόβεσαι, μια είσαι και κόβεσαι. Αμάτα μου, ρε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το ορίσω. Τουλάχιστον θα ήθελα να μην με ζορίζει το βιοποριστικό κομμάτι, να πρέπει να είμαι στην τηλεόραση με κάτι που δεν μ' αρέσει, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι. Από 19 χρονών αυτή ήταν η κανονική μου δουλειά. Και έτσι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά με το online store και μεγαλώνει αυτό μετά, αυθόρμητα. Λες, έχουμε κάνει αυτό. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Και πας δημιουργικά και φτιάχνεις κάτι ακόμα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και μέσα σε όλα αυτά
και γατούλα. Μάου. Μάου. Πες μου κάτι, θύμισε μου, Βρεμέρη. Εσύ στο θέατρο έχεις ξαναπαίξει. Ναι. Και πάλι σε musical. Το Νοέμβρη έκανα πρώτη φορά musical που ήταν το Hair με τον ίδιο σκηνοθέτη, τον Δημήτρη από το Μαρισόβα, και είναι ο ίδιος σκηνοθέτης που είναι και στο Cats. Και πριν 2 χρόνια σου είχα πει ότι είχα κάνει τη Μικρή Νύφη. Και νόμιζες ότι καθόμουν να ήταν άσκελο μόνο. Αλλά δεν ήταν έτσι. Έκανα και άλλα πράγματα. Ήταν η ζωηρούλα αυτή η Μικρή Νύφη. Έκανα και άλλα. Που όμως δεν ήταν musical, ήταν προζάτο θέατρο. Και τώρα είμαστε στο Cats. Θα στα πω όλα. Δεν ξέρω θα πότε θες. Θα μου τα πεις λίγο. Τώρα είναι ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λίγο να ζεσταθούμε. Αλλά απλά ήθελα να το ξέρω κι αυτό. Ναι. Λοιπόν, τις ευχές μας. Τις ευχές μας. Στην κυρία που μόλις βγήκε με το καινούριο τσμωράκι από το μευτήριο. Εσύ τώρα πες μου, που είσαι και εσύ στην τηλεόραση τόσα χρόνια, μόνη σου το είπες πριν, εγώ δεν θέλω να το πω, γιατί εγώ ακόμα σε έχω στο μυαλό μου να παίρνεις βραβείο ως πρωτοεμφανιζόμενη. Ακόμα θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά. 2011. Κάπου ήμασταν μαζί και πήρες βραβείο πρωτοεμφανιζόμενη. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά είσαι χρόνια στην τηλεόραση. Όχι, πάρα πολλά, αλλά αρκετά. Που τις βλέπεις όλες τα τελευταία χρόνια, όλες μας. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, γεννάμε, συνεχίζουμε. Ξαναμπαίνουμε, βγαίνουμε, γεννάμε, συνεχίζουμε. Βγαίνει και κάποια καινούργια, γεννάει και αυτή για πρώτη φορά, συνεχίζει, ξαναμπαίνει, βγαίνει. Όλο αυτό έτσι, λίγο εσένα, δεν σε έχει λίγο έτσι. Λίγο κάτι νιώθεις, ένα γαργαλιτό. Καταρχάς μου φαίνεται πανέμορφο που είναι τόσο νεαρές οι μαμάδες. Ειδικά φέτος έγινε χαμός από την Αθήνα. Και περιμένουμε και άλλες νομίζω. Δεν έχουν γεννήσει όλες. Ποιες περιμένουν? Η Φλωρίντα έχει μείνει. Η Φλωρίντα θα είναι, είμαστε εδώ, θα είναι Ιούλιο μήνα. Νομίζω θα είναι κλειστή. Η τηλεόραση μια χαρά αυτή. Μια χαρά θα μπει, θα βγει. Α, και ούτε θα την δούνε. Πόσο μεγάλη σκυλιά, πόσο αδυνάτησε, πόσο. Ποια είπε, η ίδια δάμου. Αχ, άκουσα Εύη και λέω. Τι. Όχι, όχι, δεν έφερα την είδηση. Παρακαλώ. Και η Εύη, βέβαια, σωστά. Και αυτή τώρα κάπου εδώ τον άλλο μήνα πρέπει να γεννήσει λογικά. Εντάξει, η μεγάλη φουρνιά των εγκυμονούσων γέννησε. Έφυγε το Μάρτιο. Ναι, ναι, όλοι του ανεξάρτητου μήνε. Κοίταξε, να δει, άμα με πιάσει το Γαργαλιτό, ξέρω, θα πάω Μύκονο τον Ιούλιο, εκεί γίνεται. Σωστό. Μύκονο. Ιούλιο, το Σεπτέμβριο. Εκεί ήταν πάντω οι περισσότερε, όντω τώρα. Πραγματικές. Εκεί γνωρίσαν τους αγαπημένους τους. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή νομίζω δεν γνώρισε εκεί το Θέμη Σοφό. Όχι. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήρθε την Παρασκευή στον κόσμο το τρίτο τους παιδάκι, το αγοράκι τους που τόσο πολύ το θέλανε και βγήκαν από το μευτήριο. Θέλεις... Δευτέρα. Βεβαίως. Θέλεις να πάμε να δούμε τι ακριβώς είπαν. Βεβαίως. Να σας ζήσει, να είναι χερός, τυχερός, δυνατός, ευλογημένος. Είναι στιγμές μεγάλης ευτυχίας και η αλήθεια είναι ότι το ζούμε πολύ πιο συνειδητοποιημένα σε ό,τι αφορά εμένα, γιατί έχουν μεγαλώσει λίγο οι κόρες μας και δεν έχουν αυτό το άγχος της πρώτης φοράς. Βέβαια κάθε γέννηση έχει τις αγωνίες της και θες να πάνε όλα καλά, αλλά όλες οι στιγμές είναι σαν να είναι πιο συνειδητοποιημένες, να τις βιώνω κι εγώ πιο όρημα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ανυπομονούμε να πάμε σπίτι να ξεκινήσει καινούργια μας ζωή ως πενταμελής πια οικογένεια. Τις κόρες, πώς το είπατε, τους έχετε πει επειδή σήμερα θα πάτε σπίτι? Το περιμένανε πολύ καιρό, το δουλεύαμε πολύ καιρό, γενικώς μιλούσαμε στην κυλίτσα, διαβάζαμε όλοι μαζί παραμύθια. Και κάθε το παιδί που αποκτάς είναι η ίδια γλυκύτητα και η ίδια ευλογία σαν είναι το πρώτο σου παιδί. Και η ευτυχία είναι πραγματικά μεγάλη και η ευλογία επίσης. Και εύχομαι σε όλα τα ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδί να έχουν την ευλογία του Θεού να αποκτήσουν. Ήρθανε για 10 λεπτά να το δουν, γιατί κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά επειδή είναι μεγάλες και εντάξει, δεν είχαμε και κάποια ιωσούλα. Και διαλέγανε μόνες τους από τα δώρα κάτι αρκούδια. Ενθουσιασμένες είναι. Είπαμε ο αδερφός σας τα στέλνει. Σαν τρελές περιμένουν να δουν αδερφό τους. Κάναμε αγκαλίτσα όλοι μαζί, τον χάιδεψαν, ήταν πολύ χαρούμενες. Πάμε και για επόμενο. Κάτσε καλέ εδώ. Όλοι για το Θέμη δουλεύετε. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες όταν το κάνουν αυτά τα περιοδικά που βάζουν. Ας πούμε, πρώτη γένα, δεύτερη γένα, τρίτη γένα και βλέπεις όλες τις διαφορές. Γιατί πραγματικά υπάρχουν διαφορές. Ναι. Και στους δύο, και στον άντρα εννοείται. Και στη γυναίκα. Εννοείται. Σε όλους. Μα εννοείται. Ναι. Και όχι μόνο σε τέτοια και σε άλλες φάσεις που το βάζουν και γράφουν, ξέρω εγώ, 2000 τόσο. Να, η πρώτη έξοδος, ας πούμε, η πρώτη πρεμιέρα. 2013, δεύτερη.
Πάλι βλέπεις τις αλλαγές. Δεν είναι πάντα ευχάριστο βέβαια να τις βλέπεις τις αλλαγές. Άλλο, άλλα κοιλιά. Ναι. Εντάξει, παιδιά, περνάει ο καιρός, κάνουν παιδιά οι άνθρωποι, μεγαλώνουν, αλλάζουν ισορροπίες στην οικογένεια. Σταμάτα, μωρέ, γερνάνε και εσύ. Εγώ τώρα στην περίοδο του γενεθλίου δεν θυμάμαι συνέχεια. Παιδιά, δεν θέλω να πω τώρα τέτοια πράγματα, αφήστε με αυτά. Λοιπόν, πείτε μου λίγο. Τι στοίχημα βάζετε ότι τι πιθανότητες δίνεται να ξαναμπεί στο μευτήριο η Σταματίνα με το τέταρτο. Ψυχή απόλυτη εδώ. Μη μου είπα κάτι πολύ σπάνιο. Κάτσε τώρα που είχαν και το αγόρι. Τρία είναι εντάξει. Εγώ πάλι βάλα και λίγα. Πολλά είναι. Με γι' αυτό. Λέω. Δεν τη βλέπετε χαρούμενη. Και εγώ από εκεί καταλαβαίνω. Είναι βλέπω να ειδικά τη γυναίκα. Γιατί ο άντρας εντάξει, εκείνη το ζει πιο πολύ το. Μην νομίζω ότι έχουν όλες τις αντοχές για να κάνουν τέσσερα παιδιά. Ενώ για να κάνεις τρία δεν χρειάζεσαι. Το τέσσερα αλλάζει, νομίζω. Δεν αλλάζει λίγο. Όχι. Εγώ νομίζω ότι Σταματίνα έχει βρει τον τρόπο να τα κυλάει όλα ομαλά στην οικογένεια με τα παιδιά. Τώρα με το τρίτο φαντρόμα θα αλλάξει και η ισορροπία γιατί είναι τα δύο τα κορίτσια ήρθαν πολύ κοντά με ένα χρόνο διαφορά. Το αγόρι ήρθε μετά από τρία χρονάκια. Θεωρώ ότι σε κάνα δίχρονο μπορεί και να πάει. Πάλι για σε δύο χρόνια, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Δεν ξέρω. Για πες μου σε μια άνεση. Θα κάνει μάνα. Αλλά πάτε και το πότε. Εγώ δεν είπα το πότε. Εγώ είπα το όποτε. Το όποτε έχεις δίκιο, μια χαρά, γιατί όντως δείχνει ατρόμητη. Και δεν αποκλείει ποτέ τα ενδεχόμενα. Δεν τα κλείνει τα ενδεχόμενα. Ελέγχει και μέχρι κοπέλα, γιατί να μην κάνει κι άλλο. Πάντως μια σκέψη για στοιχήματα. Έχω να σου φέρω νέα από Eurovision, γιατί τα στοιχήματα έχουν αλλάξει. Ούτε έχω δει, ούτε έχω ακούσει, ούτε ξέρω. Δηλαδή τώρα που λέμε ότι είναι πρωτομαγιά, κάπου εδώ κοντά γίνεται και Eurovision. Πότε? Την άλλη εβδομάδα, σε μία εβδομάδα ακριβώς, την ερχόμενη Τρίτη. Δηλαδή έχουν γίνει την προκριματική και όλα αυτά. Όχι, είναι ο ημιτελικός, την ερχόμενη Τρίτη που θα διαγωνιστεί και η Ελλάδα και η Κύπρος. Ναι. Εκείνο το βράδυ θα δούμε 19 χώρες της κινήτης Λισαβόνας και θα περάσουν οι 10. Και την 5η, 10 Μαΐου θα περάσουν άλλες 10 στο δεύτερο ημιτελικό και 12 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός. Συγγνώμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα και μάλιστα πολύ σε πολύ καλή κατάταξη. Γιατί? Όχι, είναι πάρα πολύ καλά τα προγνωστικά. Γιατί μας αγχώνει, Μάκη. Σαγχωνώ, γιατί έχω την πιθανότητα. Είναι άλλο να θέλουμε να διεκδικούμε μία θέση στις 19 και να θέλουμε να διεκδικούμε δύο στις 19. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Επειδή πλέον έχουμε να δούμε πράγματα. Δεν ξέραμε καθόλου. Δεν ξέραμε πώς θα εμφανιστούν οι δύο χώρες και είχαμε ένα ενδιαφέρον να μάθουμε. Τώρα που έγινε η πρόβα για τον ημιτελικό, μάθαμε και το ρούχο της Ελένης και της Γιάννας Τερζή φυσικά και τη σκηνική της παρουσία και όλα. Θέλεις, Ελένη, να δούμε ένα βίντεο από τις πρόβες της Ελένης Φλόρα και του Φουέγκο. Ε, παιδιά όμως, να το δω. Έχετε ακούσει κάτι. Πολλά. Δηλαδή, έχει πάρει τα αυτή σας. Τι λένε. Πολλά. Λένε τίποτα. Πώς θα πάμε, πώς δεν θα πάμε, πώς είναι οι άλλες χώρες. Γιατί εγώ είμαι πάντα εκτός θέματος του Eurovision. Δεν το έχω, δεν το παρακολουθώ. Ό,τι πιάσει αυτή μου. Υπάρχει κανείς εδώ που πραγματικά να έχει διαβάσει, να διαβάζει κάθε τρεις και λίγο κάτι. Πού να λένε, ξέρω εγώ, η τάδε χώρα μάλλον θα πάει πολύ καλά. Η τάδε χώρα είναι πολύ δυνατή. Ελένη, τόσο επισταμμένα δεν ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω διαβάσει τόσο επισταμμένα. Ξέρω όμως ότι το φαβορί είναι το Ισραήλ. Με πολύ μεγάλη διαφορά. Ένα κάτι είναι και αυτό. Πολύ μεγάλη διαφορά από τις άλλες χώρες. Δηλαδή, το είναι άντρας, γυναίκα, τι. Γυναίκα που κακαρίζει. Γυναίκα που κακαρίζει. Κάνει και κάτι. Κάνει κάτι φωνητικά. Κάνει κάτι τέτοια. Αλλά νομίζω ότι θα πάμε και εμείς πολύ καλά και μάλιστα έχω την αίσθηση, τώρα αυτό είναι μια γενική αίσθηση από όσο μπαίνω μέσα σε συζητήσεις για Eurovision, ότι παρότι λέγαν όλοι πόσο καλά θα πάει η Φουρέιρα και η Γιάννα Τερζή, δεν το πολύ πιστεύαν το τραγούδι, τώρα νομίζω ότι έχει περάσει μπροστά στα προγνωστικά. Θεωρούν δηλαδή ότι η Γιάννα Τερζή με αυτή την επικολυρική μπαλάντα, θα το πω, θα εντυπωσιάσει. Εντάξει, ελπίζουμε να πάει πολύ καλά. Η Ελένη σαφώς βασίζεται στην εμφάνιση και στη σκηνική παρουσία. Γιατί γελάς, γιατί δεν είναι. Ξέρεις κάποιους τομείς που όχι, δεν πιστεύεις ότι θα πάει καλά φωνητικά, δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά φωνητικά το τραγούδι της Γιάννας Τερζή. Είναι πιο απαιτητικό. Βέβαια. Λοιπόν, είναι, η βασίλισσα την ερμηνεία. Δεν βγαίνει, φαντάζομαι, με κουνήματα. Φαντάζομαι, η Ελένη θα κουνήσει μαλλί, μπροστίζω, θα βγει με τα εφαρμοστά της, έτσι δεν είναι. Έχει φορέσει όντως μια ολόσωμη φόρμα από το φρετό βρετάκο, όλο και εντυμένη στο χέρι με μια διαφάνεια στην κοιλιά, Ελένη. Είμαι όλη στο χέρι και την κοιλιά. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Δηλαδή, να δω εικόνα, πάμε. Αυτό που λέτε, αλλά αυτό είδα τι είναι. Είναι μια αν θέλετε να με ειδοποιείτε και εμένα πότε παίρνετε τα βίντεο, σας ευχαριστώ. Γιατί μπορεί να είμαι και εκτός τηλεόρασης, να έχω πάει από εκεί, δεν ξέρω. Λοιπόν,
Δεν το είδα. Είναι πολύ μακρινό το πλάνο. Δεν ξέρω αν είναι επίσημο πλάνο αυτό που είδαμε. Και δεν κατάλαβα καν αν είναι φόρεμα, αν είναι φόρμα, αν είναι τι είναι, τίποτα δεν βλέπω. Είναι μία αλώσωμη φόρμα και μάλιστα μία εφημερίδα η οποία καλύπτει πολύ αναλυτικά το διαγωνισμό είπε ότι θυμίζει πάρα πολύ Έλενα Παπαρίζου αυτή η εμφάνιση που είδα. Δεν ξέρει. Έχει εννοήσει την πράγμα. Την πρόβα. Όπως είδαν οι δημοσιογράφοι την πρόβα, του θύμιζε την Έλενα Παπαρίζου. Εσύ και εσύ δημοσιογράφου τη θυμίζει, εμένα καθόλου. Εντάξει, το κούρμα του μαλλιού, το στυλ, αυτό μπορεί λίγο κάπου να έχει. Δεν το κούνησε το μαλλί, παιδιά. Εμείς... Σταματήστε. Ναι. Γιατί εμείς... η Καλομήρα δεν έκανε τέτοια. Δεν είμαστε και αντικειμενικοί, γιατί την ξέρουμε την Ελένη. Οι ξένοι τώρα τη γνωρίζουν σιγά-σιγά. Και θέλω να σας πω ότι μετά την εμφάνιση που έκανε στις πρόβες, ήταν στην αρχή στη 17η θέση στα προγνωστικά για τον τελικό και έχει πάει στην 8η. Δηλαδή, ενώ μπήκε το τραγούδι δυνατά, μετά κάπως έπεσε και τώρα ξαναεκτοξήθηκε. Μόλις την είδανε στη σκηνή, άρχισαν να δίνουν καλύτερα ποσοστά. Και το σημαντικότερο είναι, παιδιά, ότι στον ημιτελικό διαγωνίζεται τελευταία, στη 19η θέση. Που καλό. Σημαίνει ότι αυτό είναι αυτό που θυμούνται οι πιο πολλοί και θα ψηφίσουν πολύ πιο έντονα. Έχει μείνει στη μνήμη. Δηλαδή, αν είσαι στο πρώτο, είσαι λίγο πιο, ξεχνιέσαι. Στο. Και εμείς η Ελλάδα είμαστε στη 14η. Ωραία, θέση. Κάτι άλλο, να κάνω και καμιά ερώτηση. Εσείς που κυκλοφορείτε και ακούτε και ραδιόφωνο πολύ, ακούτε κανένα από αυτά τα τραγούδια να παίζει στο ραδιόφωνο? Εγώ ακούω πάρα πολύ τη Γιάννα Στερζή, το όνειρό μου, εντάξει, το οποίο είναι και πάρα πολύ ψηλά στο ελληνικό playlist. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ψηλά και ξέρω ότι η εταιρεία έχει ετοιμάσει ήδη 5 remix. Πολύ καλοκαιρινά για να κυκλοφορήσουν αμέσως μετά το τελικό της Eurovision. Καλά, μας πιστεύουν πολύ το τραγούδι. Το πιστεύουν πολύ το τραγούδι. Τα προγνωστικά τι λένε των Αποστολών, δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, πηγαίνουμε είμαστε, καλά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Θεωρώ ότι όπως η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λισαβόνα είναι ότι περνάμε και οι δύο. Ναι. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Περνάμε τους ημιτελικούς, αλλά περνάμε... στην τελική. Καλά, θέση... μετά, περίμενε, μετά παίζει ρόλο. Θα κάνει πρόληψη μέχρι και στον τελικό ποιος θα βγει πρώτος. Πρέπει να κληρωθούν πού θα εμφανιστεί κάθε χώρα, πώς θα είναι. Αλλάζουν και λίγο οι ισορροπίες. Έχει τόσο πολύ περάσουν. Σημασία η χώρα. Δηλαδή εντάξει στους προημιτελικούς, αλλά τώρα στον τελικό. Παίζει ρόλο η θέση. Πόσο ρόλο παίζει. Παίζουν ρόλο το ότι θα βάζουν αβέρτα τα δωδεκάρια οι χώρες, ας πούμε. Μα το θέμα είναι ποιοι θα περάσουν. Αν δεν περάσουν οι κλίκες του μπλοκ. Γιατί δεν ψηφίζουν μετά. Αν δεν περάσουν οι κλίκες του μπλοκ, υπάρχει κόμπλα. Αλλάζουν οι ισορροπίες. Λοιπόν. Θεέ μου, τι αγωνία. Χαμό, παλιό. Να πάρει καλά και να το απολαύσει. Θέλω να ακούσω λίγο και τη Γιάννα και να τη δω όμως. Εδώ πληροφορίες για το ρούχο δεν μου είπες όμως. Δημήτρης Πέτρου το έχει ράψει μόνο για την Γιάννα Τερζή, είναι ολόλευκο. Τι εννοείς μόνο για τη Γιάννα Τερζή? Αποκλειστικά. Γιατί θα τώρα βγει. Κατά παραγγελία. Δεν πάει γυναίκα. Δεν το πήρε, σου λέει αυτά έτοιμα. Συγχωρέστε με. Η παραδρομή του λόγου μου. Συγχωρέστε με. Και το πήρα από την Παζάρα. Πρόσεξε. Είχε στην παλάμη τη είναι βαμμένη μπλε. Πρέπει να τα δω όλα αυτά. Ένα μακρινό πλάνο είναι. Στο λέω εγώ. Η παλάμη τη είναι βαμμένη μπλε που συμβολίζει το ελληνικό χρώμα και κατά τη διάρκεια του τραγουδιού από μπλε γίνεται ένα. Πορτοκαλοκόκκινο που συμβολίζει. Εγώ σκομμένη την παλάμη, δηλαδή. Όχι, θα δεν είναι το χρηστικό έτσι. Τότε πώς θα τα δω. Φαντάζομαι θα γίνουν κοντινά. Τώρα δεν είναι σκηνοθετημένο όπως θα είναι στην τελική βραδιά των ημιτελικών. Είναι μία πρόβα που δίνει η Eurovision. Έτσι. Και η Γιάννα έχει επιλέξει να είναι μόνη της πάνω στη σκηνή. Δεν έχει ούτε χορευτικό ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή που υπάρχει γέφυρα στο τραγούδι, δηλαδή μόνο μουσική, γυρίζει πλάτη, όλη πλάτη έξω, φοβερή απολέπιση, και κουνιέται και κάνει χαμό. Απολέπιση στην πλάτη. Και έχω να σου πω, Ελένη, ότι την είχα δει τη Γιάννα την ημέρα πριν φύγει, έφυγε Κυριακή, την είδα το Σάββατο στην Λιπάδα. Εσύ, πε μου, θα τρομάζει ο κόσμο, θα λέει κυκλοφορία αυτή την περιοχή. Θα πάει να κλειδωθούμε σπίτι. Πάει στο σπίτι μου ήταν. Και έπαιρνε αμύγδαλα. Τη λέω, τι θα κάνει τα αμύγδαλα. Α, μου λέει, θέλω το ελληνικό προϊόν να έχω μαζί μου στη Λισαβόνα. Βέβαια, τα αμύγδαλα είναι φοβερό σνακ. Εκεί ανάμεσα στι πρώτε. Καθόλου πολλέ αμύγδαλα. Ότι δεν υπάρχουν αμύγδαλα στη Λισαβόνα, πρέπει να πάρουμε το ελληνικό. Θέλω τη Αθήνα τώρα και αυτό σε πείραξε. Καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή επιτυχία Κύπρο. Θα πάρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, και μετά από αυτό, γιατί πάλι εσύ από τη βλέπω θα μιλήσει. Για πες μας, πού πήγες, ποιον βρήκες και τι του έκανες στον ανθρώπου. Εγώ τίποτα. Τα ήθελε και τα είπε. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Βλοντάκης, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Τα ήθελε και τα είπε. Είναι καταξιωμένος πολίτης, έχει πάρει στους Ολυμπιακούς, έχει πάρει μετάλλια, έχει διακρίσεις, έχει.
Τώρα έχει φτάσει στα 43 του έτη και αποφάσισε ότι το πόλο τελειώνει για αυτόν και θέλει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του στα νέα παιδιά. Του τέστην στα 12χρονα. Εκεί πήγα, Ελένη, στον Ανόγ, που είναι ο ναυτικός όμιλος Γλυφάδας, που έχει μια ωραιότατη πισίνα και τα παιδάκια ξεκινάνε τα μαθήματα πόλο. Πάρα πολύ αυστηρός, δεν το περίμενα έτσι. Άγριος, εσύ βγες, εσύ μπες, κάνε. Χαμός γινόταν και μου έκανε διάφορες αποκαλύψεις. Εγώ δεν ήξερα ότι οι δύο κόρες του έχουν διαφορά ενός έτους με την ολόιδια ημερομηνία. 6 Σεπτεμβρίου του 4 η μία, 6 Σεπτεμβρίου του 5. Μου λέει το Φλεβάρι, τηλεόραση του σπίτι μας χαλάει. Κάτι γίνεται. Γιορτάζουν 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Ρότερ Μπέρ. Έτσι ακριβώς. Το γλεντάνε με την Κορίνα Στεριάδη. Ναι, αλλά νομίζω ότι έχει και άλλο παιδί. Έχει και ένα γιο, ο οποίος επίσης τον έχει πάρει μαζί του. Ημερομηνία, οπότε δεν τον αναφέρουμε. Δεν κολλάει στο ρεπορτάζ. Με προσβάλλεις και το παίρνω προσωπικά. Όχι. Λάθος. Είναι λίγο μετά, κατά τον Νοέμβρη γεννημένο ο Σπυρίδωνας. Τώρα θα κλείσει τα 11 και μου λέει, είμαι με την Κορίνα Στεργιάδου 17 χρόνια. Μέχρι να τη γνωρίσω, η μεγαλύτερη μου σχέση ήταν 4 μήνες. Είδες καμιά φορά. Εντάξει, την επέλεξε, ήταν η επιλογή ζωής. Εντάξει, όσο πολλές σχέσεις και αν κάνεις, όταν λες εδώ είμαι και κάνω και παιδιά και αυτά, μπορεί να κρατήσει. Μπορεί, βεβαίως. Πάρεις έτσι απόφαση. Ναι, μπορεί και κρατήσει. Αυτό είδε και αυτό στα μάτια της Κορίνας, τη μητέρα των παιδιών του. Και της έκανε 3. Και ο οποίος είναι και καλή μητέρα. Βέβαια. Έτοιμοι, ένα, σπριντ, χοπ! Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. Είχα συνηθίσει να σε βλέπω μέσα στην πισίνα και τώρα σε βλέπω έξω από την πισίνα να δίνεις εντολές αυστηρότατος. Εντάξει, ήρθε το κάλεσμα της φύσης. Έπρεπε κάποια στιγμή και εμείς να αποχωρήσουμε από την αγωνιστική δράση και είπαμε να μεταφέρουμε στα παιδιά τα νέα ό,τι γνώσεις έχουμε αποκομίσει τόσα χρόνια. Γιατί φέτος σταμάτησες? Είπαμε, γεράσαμε. Έφτασα στα 43, δηλαδή. Εντάξει, μέχρι πότε θα παίζω? Αυτά τώρα που κάνουν προπόνηση πόλο, πόσο χρονών είναι? Έχω παιδιά 13, 12, 11, έχω και κάποια παιδιά που είναι πιο μικρά. Αντώνη, άλλη μία φορά και έφυγες. Με τα παιδιά σου είναι πάντα αυστηρός. Τι αυστηρός, εντάξει, αυτά μου έχουν πάρει τον αέρα κανονικά. Ναι. Βέβαια, ευτυχώς ακόμα αντιλαμβάνονται κάποιες φορές ότι δεν τους παίρνει και κάνουν πίσω. Ακόμα. Γιατί τώρα είναι 13,5 η μεγάλη. Σε κάνα 2 χρόνια δεν θα τολμάω να μιλήσω. Δηλαδή η Κορίνα είναι πιο... Η Κορίνα είναι με κράνος, στρατιωτικό, στα χαρακόμματα στο σπίτι. Η μεγάλη είναι 13,5. 12,5. Και κοντεύει τα 11 ο μικρός. Τα κάνατε με διαφορά ενός έτους τα κορίτσια? 6 Νοεμβρίου του 4, 6 Νοεμβρίου του 5. Πλάκα μου κάνεις! Ναι. Χαλάει τηλεόραση εκεί γύρω στο Φεβρουάριο. Μου ξέφυγε ο μικρός. Τότε πώς ήταν τα πράγματα με ένα χρόνο διαφορά, 2 μέρες στο σπίτι? Θα σου πω ότι... τι να σου πρωτοπώ, ότι έπαιζα τελικούς και ήμουνα 4 ώρες τα ξημερώματα με ένα μωρό και να ανανουρίζω γιατί είχε εξαντληθεί η Κορίνα. Ήταν δύσκολα, ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και κάτι πολύ όμορφο, μεγάλωσαν σχεδόν σαν δίδυμα. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Κοίταξε, παντρεμένοι είμαστε 15, μαζί είμαστε 17 χρόνια. Δεν είναι και λίγα. Τι λες, ο μεγαλύτερος δεσμός πριν από την Κορίνα ήταν 4 μήνες. Πλάκα μου κάνει. 4-5 εκεί, δε. Και οι δύο προερχόμαστε από οικογένειες πολύ δεμένες και θέλαμε αυτό το πράγμα να το εξελίξουμε, να το πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Το οικουμενικό κομμάτι λοιπόν της ιστορίας το κρατήσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν το αφήσαμε να χαθεί, γιατί αν χανόταν αυτό, θα χανόταν το ενδιαφέρον στη σχέση. Έτσι νομίζω. Εγώ ακόμα και τώρα, δηλαδή, αυτό λέω. Ότι όσο μπορεί ο καθένας, συμβουλή για τους νέους, να κρατήσει το οικουμενικό κομμάτι. Γιατί αν το χάσει αυτό το πράγμα, αρχίζει μετά η φθορά στη σχέση. Όλα χρειάζονται και όλα κάνουν και τον κύκλο τους. Δεν μπορεί να είσαι στα κόκκινα συνέχεια. Στην καμπή πάνω, εκεί θέλει λίγο, ξέρεις, ένα ηλεκτροσοκ, τάκ, θα ξαναφύγει προς τα πάνω. Θέλει δουλειά η σχέση. Θέλει δουλειά ο γάμος. Θέλουν όλα δουλειά. Η μπάλα κρατάμε στο χέρι, δεν της καμπή να πάει που να είναι. Εσύ παίζεις άμυνα, το οποίο σημαίνει ότι είσαι κάτι κουμάτι. Ο γιος μου δεν μου το ζήτησε το πόλο. Και εγώ είχα πει ότι δεν θα το πάω στο πόλο. Ξεκίνησα ένα άλλο άθλημα.
Τώρα τον τελευταίο χρόνο κάνει προπόνηση μαζί μου και εντάξει, δείχνει να του αρέσει. Αν ο γιος σου ασχοληθεί επαγγελματικά, θα ικανοποιηθείς μέσα σου? Με ενδιαφέρει να είναι στον αθλητισμό τα παιδιά μου. Είναι και τα άλλα δύο, παίζουν βόλεϊ. Παίζουν βόλεϊ. Πρωτίστως λοιπόν με ενδιαφέρει να είναι στον αθλητισμό. Είναι σαν βόλεϊ, δεν είναι βόλεϊ. Δεν θέλω να πέφτει μπάλα κάτω. Πάμε! Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, και να μην ξεχάσουμε ότι όλη αυτή την εβδομάδα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, δίπλα μας είναι, για ρίξτε μια ματιά, είναι και πάλι η εταιρεία Nestlé, αλλά αυτή τη φορά με τα υπέροχα ροφήματά της, γάλα δηλαδή, για τα παιδιά. Για τα παιδιά από ενός έτους μέχρι και όσο χρειάζεται να πίνουν γάλα, μέχρι και το σχολείο, στην όποια ηλικία. Εμπλουτισμένα φυσικά με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ώστε να ενισχύουν τη διατροφή του παιδιού, αναλόγως σε τι ηλικία είναι. Άλλα πράγματα χρειάζεται ένα παιδάκι το οποίο ξεκινάει τροφή περίπου στον πρώτο χρόνο. Καλά λέω, ενός έτους. Άλλα πράγματα χρειάζεται το παιδάκι όταν ξεκινάει σχολείο. Και φυσικά και όλα τα ενδιάμεσα. Τώρα, να σας πω ότι τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκουμε στα συγκεκριμένα γάλατα της Nestlé είναι σίδηρος, το χρειάζονται για την ανάπτυξή τους, ασβέστιο, το οποίο το βρίσκουμε επίσης μέσα, βιταμίνη C, βιταμίνη D, φιλικό οξύ που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και φυσικά μέταλλα. Δεν θέλω να ξεχάσετε ότι από αυτή τη στιγμή και πέρα τα γάλατα της Nestlé δεν τα βρίσκεται πια στα ράφια, αλλά τα βρίσκεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Και γιατί μπορείτε να τα βρείτε πολύ εύκολα, να τα έχετε μπροστά σας, να βρείτε και να διαβάσετε και να ξεχωρίσετε το ποια ηλικία είναι αυτή που χρειάζεστε εσείς. Το γράφει τόσο πολύ διακριτικά, τόσο πολύ έντονα μπροστά στο κουτί που αποκλείται να το χάσετε. Δηλαδή λέει από 2 ετών και άνω. Εδώ μας πάει σχολείο το παιδί. Εδώ μόλις ξεκινάει να πίνει γάλα, υγρό έτοιμο, όχι σκόνη εννοώ, junior το συνένα. Και όχι μόνο, και φυσικά μην σταματάτε να κοιτάτε αυτό που μας μαθαίνουν όλοι και έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να διαβάζουμε πάνω στο κουτί, να διαβάζουμε τι περιέχει το γάλα μας. Τι είναι αυτό που έχει μέσα, και όχι μόνο στα γάλατα, στα πάντα πρέπει να το διαβάζουμε. Το ξέρω ότι εμείς δεν είμαστε έτσι πολύ μαθημένοι εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, να, και όπως βλέπετε εδώ λέει, ισχύει ότι με 3 ποτήρια την ημέρα, και εννοείται ένα μωράκι, σκεφτείτε το σε μπουκάλια πόσα πίνει. Σιγά μην πίνει μόνο 3 φορές την ημέρα γάλα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνει το 85% από το σίδηρο που χρειάζεται το παιδάκι μας, το 100% που χρειάζεται σε ασβέστιο. Το ασβέστιο το χρειάζεται πάντα. Από τη στιγμή που είναι μέσα στην κοιλιά μας, ένα μωρό χρειάζεται ασβέστιο. Και όσο μεγαλώνει, γιατί μεγαλώνει και το ίδιο, μεγαλώνουν τα κόκαλά του, το σώμα του, χρειάζεται πιο πολλά πράγματα, χρειάζεται σίγουρα πάντα πιο πολύ ασβέστιο. Εδώ λοιπόν μας δίνει το 100% που χρειάζεται ένα παιδί στην ανάπτυξή του σε ασβέστιο, πίνοντας βεβαίως 3 μπουκάλια ή 3 ποτήρια γάλα. Και επίσης 13 βιταμίνες λέει και μέταλλα. Ρόφημα γάλακτος για παιδιά, πάρα πολύ καλό και πάντα με την εγγύηση της Nestlé. Το βρίσκεται πλέον σε όλα τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και όχι στα ράφια. Να θυμάστε ότι το συγκεκριμένο γάλα με την πολύ ψηλή παστερίωση που έχει κάνει μένει εκτός ψυγείου όσο δεν το έχετε ανοίξει. Αλλά από τη στιγμή που θα τα ανοίξετε, πρέπει όπως και οτιδήποτε ανοίγουμε να μπει και αυτό στο ψυγείο του. Αυτά γιατί αγαπάμε τα παιδιά μας, γιατί σαν τα παιδιά μας τίποτα σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, κορίτσια μου. Φίλουλη. Τι. Και αγόρι. Και αγόρι. Συγγνώμη. Είμαι ξεχνά. Μα είσαι μόνος. Αυτές είναι πολλές οι άτιμες. Πρέπει να λέω μόνος. Κορίτσια. Πώς θα σε ξεχάσω. Είσαι τα αγόρι μου. Έχω και κανέναν άλλον. Δεν είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος. Είσαι και μόνος και μοναδικός. Είσαι τα αγόρι μου, είπαμε. Θέλω όμως, αγόρι μου, να δούμε μαζί ένα τρέιλερ. Δεν ξέρω πού έχουν βρει τα πλάνα. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι κάτι ετοιμάζουν που έρχεται. Ό,τι πληροφορίες έχεις, Ελένη, θα μας τις πεις. Να δούμε λίγο το τρίλερ που έχουν ετοιμάσει για τη Whitney Houston. Βεβαίως. She's the greatest female entertainer of the 20th century. So much soul and so much spirit. There was Lena Horne, there's Dionne Warwick, but if the mantle is to pass to somebody who's got an incredible range of talent, but guts and soul, it will be Whitney Houston, in my opinion.
nobody could touch Whitney as far as singing. And he said, Mom, she taught Whitney everything she knew about how to use that voice. You had three places to sing from. Heart, mind, guts. She learned them all. She was simple. She became Whitney Houston when it was time for her to get on stage. People think it's so damn easy, and it's not. All of the things coming at her, she just wanted to escape the pressure. Say anything we wanted to say to her, what would you say? I love you, Whitney. Everybody loved her. She was a little girl wishing upon a star. I was trying to find my way back home. Αντριχιαστικό. Όπω, παιδιά, ένα αντριχιαστικό, ναι. Αντριχιαστικό. Αντριχιαστικό, πολύ συγκινητικό και το ότι βάζουν να μιλήσουν άνθρωποι που τη γνωρίζουν ή που δεν τη γνωρίζουν. Το ότι η μητέρα της μας ανοίγει πτυχές του χαρακτήρα της γυναίκας αυτής με την μοναδική, εξαιρετική, υπέροχη, ανεπανάληπτη φωνή, που ακόμα και τώρα που την ακούμε νιώθουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι σπουδαίο αυτό που έχουν κάνει, το ότι μας βάζουν να μάθουμε πράγματα για εκείνη. Πολλές φορές τα φανταζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν τα γνωρίζουμε. Μένουμε μόνο στη λάμψη, στο τι ωραία ζωή που κάνουν, πόσο σπουδαίοι είναι, τι τυχεροί που είναι, τι μοναδική καριέρα έχουν κάνει. Ενώ αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι κάτι άλλο ψάχνουν, είδες τη μαμά της. Κανείς δεν την αγαπούσε. Κανείς δεν την αγαπούσε, πάντα έψαχνε να βρει το δρόμο να γυρίσει σπίτι. Ναι, βλέπετε, είναι ένα από τα ντοκιμαντέρ της ταινίας που προφανώς έχουν την υποστήριξη της οικογένειας. Είναι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα συμβαίνει. Να πω, ότι επειδή μετά το θάνατο της Whitney Houston πολλοί επιχείρησαν να μιλήσουν για εκείνη και να καρποθούν βέβαια του τεράστιου ονόματός της, είναι το μοναδικό ντοκιμαντέρ παύλα ταινία, το οποίο έχει την έγκριση της οικογένειας. Θα κυκλοφορήσει του χρόνου και λέγεται Whitney. Δεν είναι τρομερό που τόσο σπουδαίοι άνθρωποι στον πυρήνα τους μοιάζει να είμαστε όλοι. Όχι μοιάζει, είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι. Στον πυρήνα είμαστε όλοι ίδιοι. Όλοι χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μας αγαπάει πολύ και να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια. Και εκείνη έπεσε νομίζω σε πολλούς ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν, ειδικά άντρες. Και αυτό καταστράφηκε στο τέλος. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με άντρες που μπορεί να την εκμεταλλεύτηκαν. Νομίζω έχει να κάνει και με τη δύναμη που έχει ο κάθε χαρακτήρας. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά για τον κόσμο, λέω εγώ, ανεβαίνεις, υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχεις να αντιμετωπίσεις. Και όσο δίνεις το ταλέντο σου με έναν τρόπο, το μοιράζεις στον κόσμο, δημιουργούνται κάποια κενά. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να τους λείπει η οικογένειά τους περισσότερο, να τους λείπουν προσωπικές στιγμές με έναν σύντροφο περισσότερο, ή μπορεί να τους πλησιάζουν και λάθος άνθρωποι που μπορεί να νομίζουν ότι αυτούς χρειάζονται εκείνη τη στιγμή. Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι στο τέλος αυτή τη κατηγορία των ανθρώπων, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, έχουν ο καθένας το βαθύ μεγάλο του πρόβλημα. Άλλος με τα ναρκωτικά, άλλος με το αλκοόλ, άλλος με το σεξ, με τη βία. Λίγοι είναι αυτοί που λες, ρε παιδί μου, έχουν κάνει σπουδαία πράγματα στην καριέρα τους, στη ζωή τους και προχώρησαν και διατηρούν μια ισορροπία και εντάξει, μπορεί να φύγαν κάποια στιγμή μέσα από αυτά, αλλά μια χαρά και συνεχίζουν τη ζωή τους. Πόσους θυμάστε τέτοιους? Όχι, αντιθέτως, δεν θυμόμαστε και πολλούς και μας φέρνει και ο Τέρης συνέχεια εδώ πέρα, ο Τάσος, ιστορίες που πραγματικά είναι να εκπλήσεσαι όταν κάποιος δεν έχει ακολουθήσει ένα σκοτεινό μονοπάτι. Ο Justin Timberlake, νομίζω, που ξεκίνησε από πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία, ήταν 12 χρονών όταν βγήκε, έχει ένα υγιές προφίλ οικογενειακό με την σύζυγό του ηθοποιό και το παιδάκι τους. Κάπου ναι, αλλά συγκρίνουμε τα ίδια μεγέθη τώρα. Μιλάμε ότι το τραγούδι ήταν αλλιώς η Star τότε. Η Star τότε ήταν σε άλλο βεληνικές και όσο πιο ψηλά κοιτάς και έχεις περισσότερο φόβο. Δηλαδή έχεις μια τεράστια χαρά που ανέβηκες τόσο ψηλά, αλλά από εκεί να πέσεις είναι πολύ πιο φοβιστικό από κάπου πιο χαμηλά. Νομίζω. Εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο, συγγνώμη σε διακόπτω, το ότι ζουν πάρα πολύ έντονα και πάρα πολλά πράγματα από πολύ μικρή ηλικία. Φτάνεις κάποια στιγμή που λες τα έχω κάνει όλα και τώρα ποιο είναι το νόημα. Και αρχίζεις και ψάχνεις λίγο εκεί τον εαυτό σου και βρίσκεις εκεί το κενό. Οπότε αυτό το κενό πας να καλύψεις μέσα από τον εθισμό, φαντάζομαι. Εγώ τώρα σκέφτομαι τη μητέρα της που την έβλεπα στο βίντεο και έλεγε πώς της έμαθε να νιώθει για να τραγουδάει.
όλα αυτά που είπε που ήταν σπουδαία πράγματι. Δεν είναι ότι απλά τραγουδάς, είναι πολλά πράγματα παραπάνω. Και λέω, αυτή η γυναίκα την ώρα που τα έλεγε αυτά τα λόγια, σκεφτόταν ότι τι ήθελα και τη έμαθα να τραγουδά. Γιατί τη έβαλα αυτό το μικρόβιο τη μουσική, του τραγουδιού. Και ναι, το παιδί μου ξεχώρισε και έγινε ένα τεράστιο αστέρι, αλλά έχασα και το παιδί μου και το εγγόνι μου. Δηλαδή μπορεί να είχαν μια άλλη ζωή. Δεν το ξέρεις ποτέ. Ποτέ. Για κανέναν μας. Για όλους ισχύει αυτό. Το ταλέντο θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς, πιστεύω. Ό,τι και να έκανε η μητέρα. Σαν μητέρα, δεν προνοείς όσο να την αχυρώσει. Άλλο το ταλέντο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ταλαντούχο κορίτσι. Δεν ήταν απλά αυτό η γουτνή. Όχι, να θυμίσουμε ότι είχε μπει στο βιβλίο Guinness ως η πιο πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια. Και να πούμε ότι το I Will Always Love You εξακολουθεί να κρατέχει το ρεκόρ του νούμερο ένα single σε πωλήσεις από γυναίκα. Παγκοσμίως. Πίσω είναι η My Heart Will Go On, πίσω είναι η Beyoncé, η Madonna, όλοι πίσω. Είναι πρώτο σταθερά από τότε που βγήκε. Μιλάμε για πραγματικά μία από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του 20ου αιώνα και η Ελένη εκ παραδρομής είπε ότι βγαίνει του χρόνου, βγαίνει το καλοκαίρι. Τώρα. Ναι, βγαίνει το καλοκαίρι. Εκ παραδρομής είπε ότι βγαίνει του χρόνου και το ετοιμάζει από το 2016. Ελπίζει ο σκηνοθέτης να δώσει μια θετική πλευρά και να νιώσουν, λέει, θετικά για τη Whitney και τη μουσική της οι θεατές. Να, η Celine Dion, ας πούμε, νομίζω δεν ξέρω αν έχει περάσει. Ισχύει. Νομίζω ότι είναι πιο ισορροπημένη και η Barbara Streisand, που είναι και αυτή μια τεράστια φωνή. Είναι πιο ισορροπημένη που το βάζουμε λίγο στη ζυγαριά τώρα ποιο είναι και ποιο δεν είναι. Τώρα να λέμε εθισμό ή όχι εθισμό. Ναι. Δηλαδή περιπέτειες ή όχι περιπέτειες, κάπως έτσι. Γιατί δεν είναι και άγιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει. Η ζωή όπως την έχουμε στο μυαλό μας εμείς τουλάχιστον και όπως την αντιλαμβανόμαστε. Για το δικό μας εμπειρίες. Περιπέτειες δεν έχει περάσει. Από τώρα πάω στην υποκριτική. Ούτε η Κάθριν Ζέτα Τζονς, αλλά η κοπέλα μπαίνει βγαίνει στις κλινικές με διπολική διαταραχή. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Μα το ίδιο δεν είπε και η Μαράια Κάρεϊ τώρα, ότι είπε τώρα ναι. Θα σας το πω ναι. Μετά από 10 χρόνια το ξέρω. Γιατί εμείς όταν παρακολουθούσαμε αυτά που έκανα, δεν λέγαμε αυτή στέγει πολύ καλά. Ναι, 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 δηλαδή κοιτάς από μακριά και λες τώρα αυτή ναι. Καλά τη βλέπεις ότι το πάει. Ναι. Τι κάνει. Αλλά να που έρχεται η ίδια μετά από 10 χρόνια και σου λύνει το γρίφο ότι ούτε εγώ είμαι τελείως ναι, καλά. Υπάρχει ναι. Και αυτό το στίγμα μωρέ, που δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι να μιλήσουν για τέτοια ψυχικές ασθένειες. Ενώ δεν θα έπρεπε. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που εννοείται. Πρέπει να μιλάμε γι' αυτά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, θα πάμε να φτιάξουμε στην κουζίνα μας μάλλον κάποιο ωραίο περιποιημένο γλυκάκι. Και λέω μάλλον γιατί κάτι σε γλυκό έχει σήμερα εδώ ο νεαρούλης μας. Και πώς να μην έχει γλυκό. Πρώτη μέρα του μήνα σου λέει να μην ξεκινήσει αυτός ο μήνας ωραία, να μην πάει καλά γλυκά περιποιημένα. Τι είναι αυτό που έχεις φτιάξει σήμερα, για πες μας εδώ. Τι θα μας μάθεις. Φτιάξει μπενιέ. Τα μπενιέ είναι τηγανίτες από τη Νέα Ορλεάνη. Mm. Που πήγανε εκεί τον 18ο αιώνα από τους Γάλλους και από τους... Ποιοι, οι τηγανίτες. Η συνταγή για τις τηγανίτες. Ναι. Μόλις έφαγα, συγγνώμη. Εσύ. Εσύ και εγώ είμαστε οι μόνοι που τρώμε εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Φαίνεται η διαφορά είναι ότι... Η διαφορά είναι ότι σε μένα φαίνεται και όχι, σε μένα όχι. Δεν φαίνεται τίποτα, κορμάκι σε. Η διαφορά είναι ότι εσύ καμιά φορά προλαβαίνεις και τρως και πριν δοκιμάσω εγώ τα δικά σου φαγητά. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τηγανίτες σου τώρα, να δω τι διαφορά έχουν οι δικές σου τηγανίτες από τις τηγανίτες που ξέρουμε και εμείς να κάνουμε. Βέβαια από εικόνα οι δικές σου σκίζουν. Είναι έτοιμα να τις παραλάβουμε από ένα μαγαζί καλό, έτσι κάπου έχουμε πάει καλά. Να φάμε εδώ, κοιτάξτε εικόνα, δεν έχει φτιάξει. Δείτε εικόνα. Μέχρι και αυτό μου αρέσει που έχεις βάλει. Είδες. Μπράβο σου. Έχω όρεξη σήμερα. Οι τηγανίτες αυτές, στη Νέα βασικά σε όλη την Αμερική, αυτά θα τα λέγανε ντόνατς. Στη Νέα Ορλεάνη, επειδή ήταν γαλλική αποικία και ειδικά βγήκανε στη γαλλική γειτονιά, στα French Quarters, την ονομάσανε μπενιέ, που σημαίνει τηγανιτό στα γαλλικά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η συνταγή. Θα χρειαστούμε μια μισή κούπα χλιαρό νερό, μισή κούπα ζάχαρη, ένα φακελάκι μαγιά, δύο αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μια κούπα γάλα ευαπορέ, 6,5 κούπες αλεύρι, ένα τέταρτο της κούπας βούτυρο και ζάχαρη άχνη για... Το τέλος. Το τέλος. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη κανέλα. Βάλει κανελίτσα. Μπράβο. Εγώ παραλίγο να συζητήσω, αλλά με το που το δάγκωσα, λέω μπράβο το πουλάκι μου έβαλε. Στην Αμερική δεν βάζουν κανέλα, την έβαλα εγώ γιατί ταιριάζει στη δικιά μας ιδιοσυγκρασία. Ακριβώς. Λοιπόν, να πω ότι συγκεκριμένα αυτό τα μπενιέ στη Νέα Ορλεάνη. Το μετράει. Ναι, πόσα τέτοια βάζει. 1,5. Και είναι χλιαρό. Θέλουμε να είναι χλιαρό και όχι πάνω από 105 βαθμούς, γιατί άμα είναι πάρα πολύ ζεστό το νερό, θα πεθάνει η μαγιά και δεν θα μας φουσκώσει μετά το μείγμα. Ωραίο ήτανε.
Χαίρομαι που σου άρεσε. Στην Νέα Ορλεάνη να πω λοιπόν, αυτά δεν είναι πάρα πολύ γλυκά. Η μισή κούπα ζάχαρη είναι πάρα πολύ λίγη για τα υλικά που έχουμε βάλει μέσα. Και ο λόγος είναι ότι στη Νέα Ορλεάνη το τρώνε αυτό για πρωινό. Οπότε δεν θέλουν να είναι πάρα πολύ γλυκό. Και τρώγονται πάντα ζεστά και φρέσκα. Υπάρχει ένα μαγαζί λοιπόν εκεί που λέγεται Café Du Monde, που είναι 150 χρονών. Du Monde, το καφέ του κόσμου. Και θα σερβίρουν αυτά τόσα χρόνια εκεί. Να φανταστείς, έχουν κάτι φριτέρες που είναι σαν όλο το πάγκο αυτών. Και για να μην τα γυρνάνε όπως θα τα γυρίσουμε εμείς στο τηγάνι, έχουν φτιάξει μια σίτα από πάνω και την κατεβάζουν ώστε να τα κρατάνε μέσα στο λάδι. Ουρές, χιλιόμετρα ουρές για να φάνε. Το είχαν δείξει και σε μια ταινία, την ταινία Chef. Κάποια μας ψάχνει. Όχι. Πες τώρα, είμαι με άλλη. Δεν μπορώ. Εργάζομαι. Λοιπόν, και φουσκώνουν λοιπόν βλέπω μέσα στο διάδειο. Κοίτα πόσο φουσκώνουν. Και κοίτα πόσο γρήγορα ετοιμαστήκανε. Εν τω μεταξύ βλέπω έχεις βάλει χαμηλά λίγο τη θερμοκρασία. Αντί για το 9 το έχω βάλει στο 7. Κοίταξε πόσο γρήγορα παίρνει. Πόσο φουσκώνουνε ρε, τι έχεις κάνει, δεν κατάλαβα, ενώνεις δύο κομματάκια. Κοίτα εδώ. Πω, για δείτε. Λοιπόν, πόσο πάμε. Πόσο έχει φουσκώσει. Όταν βάλουμε τη ζάχαρη μαζί με το νερό και τη μαγιά και τα ανακατέψουμε, η μαγιά θα ενεργοποιηθεί από τη ζάχαρη. Η μαγιά ταΐζεται από τη ζάχαρη, οκ. Okay. Οπότε τώρα το μείγμα θα το δούμε που κάνει μπουρμπουλήθρες. Άμα το δείξουμε εδώ πέρα, έχει μπουρμπουλήθρες από πάνω. Σημαίνει ότι είναι ενεργό το μείγμα και μπορούμε να βάλουμε μέσα τα υπόλοιπα τα υλικά. Να βγάλω αυτά να μην μας καούν. Φυσικά. Και να δείτε πόσο εύκολη είναι αυτή η συνταγή. Δεν έχω βγάλει φωτογραφία από εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα που έχουμε έτοιμο το μείγμα, θα πάρουμε τα αυγά. Θα πάρουμε το γάλα Evapore, θα τα ανακατέψουμε με το σύρμα και θα τα ρίξουμε μέσα στο νερό με τη μαγιά. Λοιπόν, ωραία, πάμε, ανοίγουμε. Χρησιμοποιούμε το κάπα από τα εξαρτήματα της Kenwood και αφού έχει τώρα ανακατευτεί καλά θα βάλουμε στην αρχή, θέλουμε μόνο το μισό αλεύρι, 3 σκούπες στην αρχή και με προσοχή σας παρακαλώ όταν μετράτε το αλεύρι να το κοσκινίσετε πρώτα, γιατί όταν μία συνταγή σας λέει ότι θέλω 3 σκούπες αλεύρι περίπου, αυτό σημαίνει ότι είναι κοσκινισμένο. Λοιπόν, εμείς τώρα μπορούμε να ξεκινήσω, σας δείχνω πώς πάμε στο τελικό στάδιο. Αυτό εδώ έχει φουσκώσει για 2 ώρες συγκεκριμένα. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι κάτω για να μην μας κολλήσει, επειδή το βάλαμε σε λαδωμένο κοντέινερ. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι από πάνω και θα το πιέσουμε. Κοιτάξτε, δεν κολλάει στα χέρια. Είναι μια συνταγή και έχει φουσκώσει, άμα δείτε, έχει φουσκάλες παντού. Θα πάρουμε λοιπόν τον πλάστη, θα το ανοίξουμε να είναι περίπου σε πάχος 5 χιλιοστά. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα όπως βλέπετε, δεν κολλάει καθόλου στον πλάστη μου, δεν κολλάει στα χέρια. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε εμείς να διαλέξουμε είτε να το κόψουμε με το μαχαίρι, όπως θα το κόψω εγώ, είτε να το κόψουμε με ένα κουπάτ για να κάνουμε συγκεκριμένα σχήματα. Στη Νέα Ορλεάνη αυτά τα σερβίρουν τετράγωνα. Να γυρίσουμε λίγο στο μείγμα. Αυτή τη στιγμή θυμίζει λίγο pancake, έχει γίνει χυλός. Άρα εμείς τώρα θα πετάξουμε μέσα το βούτυρο. Και το υπόλοιπο αλεύρι. Δηλαδή, μία, δύο, τρεισήμιση κούπες. Δεν πρόκειται να λερωθώ καθόλου εγώ με αυτό το μείγμα, θα τα κάνει όλο το μηχάνημα. Και παίρνουμε τώρα το μαχαίρι, θα το αλείψω λίγο με
αλεύρι για να μην κολλάει πάνω στο ζυμάρι. Και το κόβουμε. Τόσο απλό είναι. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και μία ρόδα από πίτσα. Λοιπόν. Αυτά φουσκώνουν κατευθείαν, γιατί η μαγιά έχει κάνει δουλίτσα. Λοιπόν. Ούψ. Λοιπόν, είναι η μόνη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τη σπάτουλα, να το ξεκολλήσουμε από εδώ. Αυτό το μόνο που θα χρειαστεί τώρα είναι να το πειράξουμε λίγο εδώ πέρα για να τραβήξει όλο το αλεύρι. Γιατί το κάπα δυσκολεύεται σε αυτή τη φάση. Οπότε βάζουμε τώρα και την τελευταία κούπα αλεύρι. Για να τραβήξει όλο το αλεύρι μέσα, να σταματήσει να είναι υγρό και να μας κολλάει σαν τυχώματα. Και θα γίνει μια πάρα πολύ μάζα το ζυμάρι που θα τραβήξει το αλεύρι και δεν θα κολλάει καθόλου. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο εύκολα κουνιέται γύρω-γύρω. Πλέον δεν κολλάει, δεν είναι καθόλου υγρό. Δεν χρειάζεται καθόλου ζύμωμα. Και θα τη βάλουμε εμείς μέσα σε ένα μπολ, αυτό που χρησιμοποίησα και πριν, με λίγο λάδι. Λοιπόν, θα το κάνουμε μία μπάλα. Βλέπετε πόσο λίγο είναι. Λοιπόν, μπαίνει εδώ πέρα μέσα, το σκεπάζουμε με την πετσέτα. Και σε 2 ώρες κάνουμε καινούριους λουκουμάδες. Τόσο εύκολο ήτανε. Ελένη, θες να τους φάσεις στους ή κρύους? Λοιπόν, και για το τέλος, τώρα που καίνε και θα κολλήσει πάνω η ζάχαρη. Τέλεια. Αφού δεν είναι εδώ, τις φάω μόνος μου. Αχ! Λοιπόν, εγώ αυτό που δεν έχω προλάβει να σας πω σήμερα είναι ότι πώς θα υποδεχτούμε εμείς το καλοκαίρι που σας είπα ότι με το που μπαίνει ο καινούριος μήνας νιώθουμε το καλοκαίρι να έρχεται. Μα φυσικά, αφήνοντας τα παράθυρά μας ανοιχτά, βγαίνοντας έξω στους δρόμους και φυσικά φτάνοντας και μέχρι τη θάλασσα. Όλα αυτά, εμείς οι τυχεροί άνθρωποι που έχουμε ήλιο και κάνει πάρα πολύ καλό και στα κοκαλάκια μας και γενικότερα στον οργανισμό μας, αλλά πάντα με προστασία. Κοντά μας λοιπόν σήμερα για να υποδεχτούμε μαζί το καλοκαίρι. Εννοείται πως είναι η εταιρεία Garden, γιατί μπορεί να μιλήσαμε για τη φανταστική τους καινούργια μάσκα με τα glitter, αλλά πρέπει να πούμε και στην αντιλιακή προστασία. Τι θα πούμε λοιπόν λίγο αργότερα, δεν είναι ακόμα η ώρα μας. Τι θα πούμε σήμερα με τους τηλεθεατές μας? Θα μιλήσουμε για τα καινούρια μας... Αχ, λίγο πιο δυνατά, δεν ακούω τίποτα. Θα μιλήσουμε για τα καινούρια μας σπρέι, αντιλιακά σπρέι, εμπλουτισμένα με ρόδι, για να έχουμε και αντιοξειδωτική δράση. Ναι. Θα δούμε τα γαλακτώματά μας για πρόσωπο, σώμα, για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια μεγάλη σειρά που έχει τα πάντα, αλλά αυτό το πιο καινούριο που έχετε βγάλει φέτος είναι ότι έχετε βγάλει αυτά εδώ τα προϊόντα σε αυτό το μπουκάλι που... Το οποίο έχει μια πολύ εργονομική αντλία για να ψεκάζει το αντιλιακό. Είναι οικολογικό, δεν έχει αεροσόλ, έτσι. Και να δούμε λίγο και την οργανική αλόε βέρα. Οργανική. Για μετά τον ήλιο, μετά την έκθεσή μας στον ήλιο, για να καταπραίνουμε την επιδερμίδα μας και να την ενυδατώνουμε. Να πούμε ότι πραγματικά πιο δυνατό προϊόν για οτιδήποτε πρόβλημα, ειδικά με θέματα ήλιου, αλλά όχι μόνο, από την αλόη δεν υπάρχει. Εγώ θυμάμαι δηλαδή ότι στο εξωτερικό που έτυχε και πάθαμε σε ένα σημείο, δεν ξέρω πώς να το πω, έγκαυμα να το πω, τι να πω, τι ήταν αυτό που κατακαήκαμε, σε ένα σημείο, σαν να λέμε ξέφυγε ένα άσπρο κομματάκι που δεν το είχαμε καλύψει. Και μας είπαν τότε, θυμάμαι από εκεί από το ξενοδοχείο,
Να λέει, κόφτε μπροστά από τη βεράντα σας ένα κομματάκι από ένα φύλλο. Λέω, τι φύλλο είναι αυτό, σαν κάκτος ήτανε. Μου λέει, αλόι, βάλ το επάνω. Λέει, σε δύο μέρες θα περάσει. Το κοίταζα, λέω, μας δουλεύουνε. Πραγματικά ρε παιδιά, είναι τρομερό προϊόν η αλόι. Τρομερό προϊόν η αλόι. Οπότε εδώ που το έχεις και σε αυτή την. Και εμπλουτισμένο με πράσινο τσάι και πανθενόλι. Πάρα πολύ δροσιστικό, μυρίζει υπέροχα, απορροφάται 100% από το δέρμα κατευθείαν άμεσα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε φυσικά και μετά το μπάνιο μας και όχι μόνο στη θάλασσα, δηλαδή και μετά το μπάνιο μας. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, ελπίζω θα προλάβω να σας ανεβάσω και φωτογραφία γιατί ξεχάστηκα, γιατί 10 τυχερία από εσάς κερδίζετε αυτό το σετ που βλέπετε εδώ για το οποίο θα σας μιλήσουμε σε λίγο, που έχει μέσα και ένα λάδι που εμένα με ξέρετε ότι μου αρέσουν και πολύ τα λάδια, που θα συζητήσουμε σε λίγο το τι ακριβώς μας προσφέρει. Ολοκληρωμένη σειρά λοιπόν αντιλιακής φροντίδας προστασίας για τον ήλιο από την εταιρεία Garden. Θα τα πούμε και θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν Τάσο, μια μικρή αναδρομή στο τι ακριβώς σημαίνει Πρωτομαγιά. Πώς ξεκίνησε να τη γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά. Ποιοι ήταν αυτοί οι πρώτοι που άνοιξαν το δρόμο. Θέλεις να μου πεις γι' αυτό. Η Πρωτομαγιά υπάρχει από την αρχαιότητα. Συνέπεσε απλά με την εργατική Πρωτομαγιά, γι' αυτό και τη γιορτάζουμε τώρα. Υπήρχε από τα αρχαία χρόνια γιατί θεωρούσαν ότι είναι η μέρα νίκης του καλοκαιριού κατά του χειμώνα. Ουσιαστικά ήταν αυτή η μέρα που ξεκίναγε, όπως είπες και εσύ στην αρχή, να οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Υπήρχαν λατρευτικά στοιχεία, είχε σχέση με το Θεό Διόνυσο. Τα ανθεστήρια, νομίζω. Τα ανθεστήρια, τα οποία τα γιορτάζουν το Φλεβάρι, αλλά στην αρχαιότητα, αλλά όλα αυτά είχαν να κάνουν με το ότι τελειώνει μια εποχή και ξεκινάει μια άλλη. Η εργατική Πρωτομαγιά προέκυψε στη συνέχεια. Μάλιστα, ο Μάιος λέγεται ότι βγαίνει από τη Μαία, που ήταν η μητέρα του Θεού Ερμή, μια από τις Πλειάδες, και έτσι έμεινε ο Μάιος και η Μαγιά. Και βεβαίως ερχόμαστε στο σύγχρονο κόσμο, 1886, 1η Μαΐου, έτυχε να είναι Πρωτομαγιά. Στο Σικάγο που έχουν βγει χιλιάδες εργάτες και διαμαρτύρονται. Δούλευαν Κυριακές, δούλευαν 15 ώρες σερί, ζήτησαν το 8ωρο που έχουν πολλοί σήμερα κατακτημένο μετά από τόσα χρόνια. Εκεί είχαμε πολλές θυσίες εργατών και ξεκίνησε ουσιαστικά να γιορτάζεται η εργατική Πρωτομαγιά σε όλο τον κόσμο με λίγες εξαιρέσεις. Περίπου στο 70% του πλανήτη Γη σήμερα υπάρχει αυτή η γιορτή. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο να δούμε με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Κυρίως ευρωπαϊκές εικόνες, τι γίνεται στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας και θα δούμε βέβαια και αυτά τα ιστορικά στοιχεία που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Κάποιοι θυσιάστηκαν για να υπάρχουν σήμερα εργατικά δικαιώματα. Και εμείς σε λίγο θα δούμε μετά από το βίντεο αυτό, σε ζωντανή σύνδεση, πώς το γιορτάζουν στο Μαρούσι, έτσι, ο Δήμος στο Μαρούσι, που οργανώνει παραδοσιακό γλέντι, αλλά θα τα πούμε σε λιγάκι αυτά. Ο μήνας Μάιος πήρε το όνομά του από τη Μαία, η οποία στην ελληνική μυθολογία ήταν μία από τις Πλειάδες και μητέρα του θεού Ερμή. Κατά μια άλλη εκδοχή, η προέλευση του ονόματος αποδίδεται στη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, η οποία ήταν σύζυγος του Ηφαιστού. Η Πρωτομαγιά, πολύ πριν γίνει εργατική, συνδύαζε αρχαίγωνα λατρευτικά στοιχεία που σχετίζονταν με τη λατρεία των νεκρών και την αναγέννηση της φύσης. Οι αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί φυσιολάτρες, συνήθιζαν να γιορτάζουν την έλευση της άνοιξης και την άνθηση των λουλουδιών. Γιορτή πρόδρομος της σημερινής Πρωτομαγιάς ήταν τα Ανθεστήρια, η πρώτη καθιερωμένη γιορτή των λουλουδιών που γιορτάζονταν 2 με 4 Φεβρουαρίου. Τα Ανθεστήρια ήταν κατά κάποιο τρόπο θρησκευτική γιορτή αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο. Την Πρωτομαγιά πριν από δεκάδες χρόνια τη θεωρούσαν ευνοϊκή για τα μάγια. Το στεφάνι που έμπλεκαν την παραμονή κατασκευαζόταν με βέργα από ευλίγιστο και ανθεκτικό ξύλο. Στολιζόταν με λουλούδια και κλαδιά από καρποφόρα δέντρα, αλλά και στάχια από σιτάρι και κριθάρι. Έβαζαν και σκόρδο για το μάτι. Η χρησιμοποίηση πρασινάδας και όχι τόσο λουλουδιών με σκοπό τη μετάδοση της γονιμότητας στον άνθρωπο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των μαγιάτικων συνηθιών. Στον αγροτικό μάλιστα χώρο δεν ήταν απαραίτητο το πλέξιμο στεφανιών, αλλά η τοποθέτηση πάνω από την πόρτα του σπιτιού δέσμης από χλωρά κλαδιά, ελιά, σικιάς, νερατιάς ή πορτοκαλιάς. Η παράδοση θέλει το αυτοσχέδιο στεφάνι να κρεμιέται και να κοσμεί τις πόρτες των σπιτιών μέχρι και την παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδάρη στις 23 Ιουνίου, οπότε και καίγεται σε μεγάλες φωτιές. Πάραξε η Πρωτομαγιά, μαγάτια βλέπουν σήμερα στεφάνι. Η Πρωτομαγιά είναι θυμικά μία από τις δημοφιλέστερες γιορτές, ιδιαίτερα στο βορειοελλαδικό χώρο. Ο βαρύς χειμώνας, ο οποίος συνήθως επικρατεί στη Μακεδονία με πολλές βροχές, χιόνια, παγετό, δυνατό κρύο και ομίχλες, κάνει εντονότερη την προσδοκία της άνοιξης και του καλοκαιριού.
Έτσι την Πρωτομαγιά γιορτάζεται πανηγυρικά η βελτίωση του καιρού, η επικράτηση της άνοιξης, η επικείμενη έλευση του καλοκαιριού, η αναγέννηση της φύσης. Φυσικά, στο σύγχρονο κόσμο, η Πρωτομαγιά εγκλωβίζεται στα εργατικά δικαιώματα, λόγω της 1ης Μαΐου του 1886. Ήταν τότε που με βασικό αίτημα να μειωθούν οι ώρες εργασίας και με σύνθημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο, τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων. Στην απεργία συμμετείχαν περίπου 350.000 εργάτες από 1.200 εργοστάσια, ενώ στην πορεία διαδήλωση του Σικάγου πήραν μέρος περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσουν το 8ωρο 185.000 εργάτες και να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από 12 σε 9 ώρες, τουλάχιστον άλλοι 200.000. Επίσης, σε πολλές περιοχές αναγνωρίστηκε η ημιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. Ύστερα από αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα, με πολλούς νεκρούς, η Πρωτομαγιά υιοθετήθηκε ως Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης και οι εκδηλώσεις της έλαβαν έκτοτε εκτίσιο χαρακτήρα, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης σε όλο τον κόσμο. Η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάζεται σχεδόν σε όλο τον πλανήτη με διαδηλώσεις και πορείες με σκοπό την προβολή των κοινωνικών και οικονομικών επιτευγμάτων της Διεθνούς Εργατικής Τάξης. Το 1893 διοργανώθηκε η πρώτη συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά στη χώρα μας. Από πέρυσι, η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τη γιορτή αυτή, έχουν εφαρμογή διατάξεις που ισχύουν τις Κυριακές για τα μεροκάματα. Λοιπόν. Και έχουμε σε εξέλιξη συλλαλητήρια, πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ κόσμος έχει κατέβει. Μην κάνετε το λάθος να πάτε με αυτοκίνητο τώρα να μπείτε στο κέντρο και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Και μην ξεχνάει ο κόσμος, μέχρι τις 6 έχει μετρό και μέχρι τις 9 λεωφορείο. Μην ξεχαστούν, μετά θα πρέπει να πάρουν κάποιο άλλο μέσο. Εσύ τώρα που τα θυμάσαι αυτά και μου τα λες κάθε χρόνο, η Ανθοκομική στην Κηφισιά ξεκίνησε. Ναι, είναι από τις 26 Απριλίου ανοιχτή. Έχει ξεκινήσει καμιά εβδομάδα, δηλαδή δεν έχει και πολλές μέρες ακόμα. Καμιά εβδομάδα ακόμα θα είναι, 10 μέρες. Ναι. Τα καλύτερα λουλούδια να πάτε μια βόλτα δεν υπάρχει. Μιλάμε για 100% επιτυχία, ό,τι και να πάρετε. Λοιπόν, και από το Δήμο Κηφισιάς πάμε στο Δήμο Μαρουσίου που πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ τον κόσμο στο Μαρούσι και τον προσέχει πολύ. Πάντα φροντίζει να βρίσκει αφορμές για γλέντια, για να περάσουν καλά. Γι' αυτό και τον αγαπάνε τον Δήμαρχό τους εκεί στο Μαρούσι πολύ. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Σπύρο μας μαζί με τον Δήμαρχο Μαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Τον κύριο Πατούλη. Και ακούτε από πίσω τα όργανα, βέβαια. Έτσι. Τώρα μιλάμε όταν λέμε για γλέντια, έχουν βάλει σούβλες, αρνιά, ελεύθερη είσοδο, τραγούδια, χορή. Μπράβο, Δήμαρχε! Πάντα τέτοια να τους κάνει. Καλημέρα, καλό μήνα εύχομαι σε εσάς, όλη την Ελλάδα. Καλό και νομίζω μήνα. Ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι να είμαστε όλοι μαζί και τώρα που έχουμε την άνοιξη, να μπορέσουμε να έχουμε άνοιξη μέσα μας αλλά και στην Ελλάδα. Εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον αυτό είναι το κριτήριο, να είμαστε σαν μια οικογένεια και χαίρομαι που σήμερα εδώ είμαστε πολλοί, είμαστε πολλοί. Α, είσαστε, υπάρχει ήδη κόσμος, δηλαδή πότε το μάθανε, με συγχωρείτε, εγώ κάθε μέρα περνάω από το Μαρούσι να πάω στο σπίτι μου. Πού το είδανε, το έχετε βάλει κάπου, πώς ενημερώνετε τους πολίτες στο Μαρούσι. Εδώ καταρχήν η ενημέρωση είναι άμεση, ο ένας με τον άλλον, αλλά θέλω να πω ξαφνικά έγινε μια μεγάλη οικογένεια εδώ κάτω από τα Πλατάνια στο Ψαλίδι και νομίζω ότι ακόμα και εσύ μόλις τελειώσεις την εκπομπή να έρθεις από εδώ θα περάσουμε όμορφα. Άμα το γλεντάει δίπλα στο σπίτι μου, γιατί να μην πάω κοροϊδό είμαι. Για να μας δείξει λίγο περατέρ λίγο, βγάλτε με και εμένα να δούμε λίγο πλάνα, να δούμε λίγο γύρω γύρω, να καταλάβω και πού είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Μαρούσι υπάρχουν πολλά μέρη που υπάρχει πολύ πράσινο και μπορείς να στήσεις. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Πού είσαστε, σε ποιο σημείο. Είναι αλήθεια ότι... Είναι αλήθεια ότι το Μαρούσι διατηρεί ακόμα αρκετά μέρη εξοχικά, όμορφα. Θυμίζουν το παλιό Μαρούσι, έτσι με το πολύ πράσινο. Είμαστε λοιπόν σε μία γειτονιά στο Ψαλίδι, το οποίο είναι μία πάροδος μέσα από την Αττική Οδό. Αλλά μετά την πάροδο αρχίζει το πράσινο και νομίζω ότι αυτή η συνοικία έχει διατηρήσει το παραδοσιακό, όπως βλέπετε. Και χαίρομαι γιατί έχει κατακλειστεί από κόσμο εδώ η πλατεία του Ψαλιδίου
και σε λίγο αρχίζει το λέτε και με χορό. Όταν λέτε σε λίγο, δήμαρχε, τι σε λίγο καλέ, εδώ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το γλέντι έχει πάρει φωτιά εκεί. Πότε σε λίγο, τι άλλο θα γίνει δηλαδή αργότερα. Καταρχήν να πω ότι εμείς το γλέντι το φτάνουμε μέχρι τέλους. Και προφανώς είναι αλήθεια ότι πριν λίγο ήρθα και εγώ γιατί έλειπα στο εξωτερικό, στο Σικάγο, όμως όλοι οι συνεργάτες μου τα έχουν ετοιμάσει υπέροχα και το σε λίγο σημαίνει ότι προλαβαίνεις μετά την εκπομπή να έρθεις. Μέχρι τι ώρα θα το πάτε εκεί, Δήμαρχε, μέχρι τι ώρα μπορεί ο κόσμος να έρχεται. Είναι αλήθεια ότι... Μέχρι τι ώρα, ρωτάει. Μέχρι τι ώρα. Εγώ νομίζω ότι και μετά από 2 ώρες και παραπάνω εδώ ο κόσμος θα είναι και είναι σαφές ότι όποιος νιώθει ή μένει στο Μαρούσι ή αγαπάει το Μαρούσι είναι ευπρόσδεκτος, είναι ευπρόσδεκτος. Σπύρο, για πες μου, είσαι αρκετή ώρα εκεί. Τι άλλο θα μπορεί να απολαύσει ο κόσμος πέρα, βλέπουμε παραδοσιακούς χορούς, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι οι χορηγοί, οι οποίοι είναι πάντα... πάρα πολύ στο Μαρούσι έχουν διαθέσει ό,τι χρειάζεται το παραδοσιακό γλέντι και οι σούβλες είναι πάρα πολλές, όλες μέσα από χορηγίες, η μουσική, ο χορός, όλα αυτά είναι μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι σαν μια οικογένεια έχουν θέσει το δικό τους εαυτό στην προσπάθεια να ενώσουμε όλο το Μαρούσι. Άρα, δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Από το... Παρακαλώ. Δεν μου λες τώρα, Δήμαρχε, ο κόσμος που θα έρθει, φωνάζω γιατί εκεί έχετε και μουσική, γιατί να κάνω, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς το ξέρετε ότι θα είναι όλοι από το Μαρούσι, μπορεί να έρθουν και από την Κηφισιά, μπορεί να έρθουν από την Πεύκη, μπορεί να έρθουν και από το Θάλιρα, μα μάθουν ότι κάνουμε γλεντοκόπη. Εσείς τους περνάτε με ταυτότητα σε ποιο δήμο είναι, ή όποιος θέλει περνάει κάθεται είναι και περνάει αλήθεια. Ωραία. Είναι αλήθεια ότι δεν ζητάμε διαβατήριο, εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι δήμοι είμαστε μια οικογένεια, μια γειτονιά. Άρα λοιπόν τα σύνορα είναι ανοιχτά. Βέβαια οι περισσότεροι που έρχονται είναι αλήθεια, είναι από το Μαρούσι, αλλά όσοι νιώθουν ότι αγαπούν το Μαρούσι είναι εδώ ευπρόσδεκτοι. Πάντως κάθε μήνα βρίσκεται ένα λόγο, Δήμαρχε, για γλέντια, γιατί αρνιά ψήνατε και τον προηγούμενο μήνα. Είναι αλήθεια ότι το Πάσχα ήταν πάρα πολύ όμορφο για όσους μείνανε εδώ στην πόλη και νομίζω δεν είχε κανείς να ζηλέψει τίποτα από το παραδοσιακό Πάσχα στο χωριό. Και υπό αυτή την έννοια εμείς μέσα στα προβλήματα που δημιουργούν άλλοι και πρέπει να τα ζήσουμε εμείς βρίσκουμε τρόπο να περνάμε καλά, να είμαστε κοντά ένας τον άλλον και να προχωράμε μπροστά. Μάλιστα. Για το καλοκαίρι, Δήμαρχε, τι γλέντια θα έχουμε. Καταρχήν το καλοκαίρι θα είναι το πιο δυνατό καλοκαίρι πολιτισμού. Θα υπάρχουν οι βραδιές πολιτισμού, όπου εκεί κάθε εκείνος καταρχήν τις αρχές καλοκαιριού είναι η δημιουργή του πολιτισμού. Δηλαδή ο Ιούνιος θα είναι μήνας για τα τμήματα και για τους κατοίκους μας που μάθαν πολιτιστικά δρόμενα. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι με πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάθε βράδυ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο γλέντι και όσοι μας ακούνε και δεν έχουν πάει ήδη στην περιοχή Ψαλίδη, στο μεγάλο γλέντι που οργανώνει ο Δήμος Αμαρουσίου, εσείς θα χάσετε. Και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Πολλά φιλιά. Γεια σου, Σπύρο μου. Φιλάκια πολλά. Φυσικά. Και ευχαριστούμε πολύ. Μ' αρέσουν αυτά που οργανώνουν κάθε φορά. Μ' αρέσουν. Και είναι εύκολο γιατί με το συντονισμό του Δήμου, με 10 μαγαζάτρους, είδες τι είπανε. Βάλανε τις σούβλες, τα κρέατα, γίνεται ένα γλέντι. Για όλο τον κόσμο, μπράβο. Και το 15 Αύγουστο αρνιά στο Μαρούσι. Γιατί όχι. Αλλά μόνο το 15 Αύγουστο που στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις άνθρωπο. Ναι, δηλαδή αλήθεια. Ο 15 Αύγουστο πραγματικά είναι όλη Αθηνάδια. Λοιπόν, πρέπει να περάσω σε διαφημιστικά μηνυματάκια, μου λένε. Θέλω λίγο να πω και 2 λόγια και με τη γατούλα μου εδώ. Δεν ξέρω, είναι γατούλα, είναι αγριόγατα. Τι γάτα είσαι εσύ. Πέταλα. Με πέταλα, Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις με τη γάτα, με τα πέταλα, θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για πες
πες μου λοιπόν τώρα, αυτό που κάνεις φέτος, πόσο πολύ σε ενθουσιάζει. Ξεκινήσατε τώρα, πριν καμιά εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κλείσει μια εβδομάδα. Ωραία. Άρα έχεις μια συνολική εικόνα, μπορείς να μας πεις. Πώς νιώθεις, αν είναι ακριβώς αυτό που περίμενες, αν σου βγήκαν άλλες δυσκολίες που δεν φανταζόσουν, αν τσουλάει πολύ πιο εύκολα από ό,τι νόμιζες. Και πώς είναι όλο αυτό, πώς είναι. Είναι λοιπόν η πρώτη μας εβδομάδα τώρα και σήμερα είναι ίσως η δεύτερη μέρα που έχω ρεπό μετά από 2,5 μήνες, γιατί είχε και μια διαδικασία πολύ, πολύ μεγάλης προετοιμασίας αυτό. Θα είμαστε μέχρι τις 27 Μαΐου στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου. Είμαστε 26 άνθρωποι, 26 γατιά για την ακρίβεια. Και να ο στήλος που σου έλεγα. Κάνω και λίγο στήλο σε αυτή την παράσταση. Χορεύουμε όλα τα είδη χορού. Αυτό ήθελε ο σκηνοθέτης μας, ο Δημήτρης Μαρισόβας, να δείξουμε όλα τα είδη χορού. Μισό λεπτάκι. Αυτό το μακιγιάζ είναι μάσκα ή το κάνετε κάθε μέρα? Το κάνουμε κάθε μέρα. Πόση ώρα θέλει για να σας κάνει όλες γάτες? Έχουμε μια ομάδα η οποία θα μας το διδάξει για να το κάνουμε σιγά σιγά και μόνοι μας, αλλά θέλει τουλάχιστον 40 λεπτά. Εδώ. Μόνο. Ναι, μέσα 40 λεπτά γίνεται. 40 λεπτά την κάνει γάτα. Όχι εμείς να γίνουμε νοστιμούλες να βγούμε. Δηλαδή είναι... δεν το πιστεύω. Ναι, μέσα σε 40 λεπτά μπορεί να γίνει αυτό. Είναι απλές γραμμές λιτές, αλλά μας έχουν δείξει ακριβώς πώς να το κάνουμε. Κοίτα, δεν έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου, γιατί βρίσκομαι εκεί με ανθρώπους οι οποίοι είναι χορευτές, musical performers, τραγουδιστές, το κάνουν μια ζωή. Εγώ δεν το κάνω μια ζωή, αλλά έχω τη λαχτάρα σαν ότι θα ήθελα μια ζωή να το κάνω. Εδώ βλέπουμε και μια πολύ συγκινητική στιγμή. Είναι ο κύριος Αρζόγλου με την Κατερίνα Σούσουλα που κάνει έναν μεγάλο γάτο. Σούσουλα, έχει σχέση με τον δικό μας, με τον Κώστα? Νομίζω πως όχι, αλλά είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και ηθοποιός. Όπως όλοι, δεν έχω λόγια να σου πω για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι superstars και να ασχολούμαστε και να τους ξέρουμε με το μικρό τους όνομα όλους αυτούς εκεί που βρίσκονται σε αυτή τη σκηνή. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε από μπαλέτο, σου λέω, μέχρι pole dancing, μέχρι popping και locking και hip hop, τα κάνουμε όλα. 6 ώρες πρόβες, 7 ώρες πρόβες, τώρα στο τέλος 9 ώρες πρόβες. Πες μου, πώς τη βλέπεις την υποκριτική? Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ? Δηλαδή, βλέπεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτόν τον χώρο, όχι περαστικά, αλλά πολύ συνειδητά, επαγγελματικά? Ξεκίνησα πριν από 4 χρόνια με σεμινάρια υποκριτικής, δειλά-δειλά, δεν έχω τελειώσει κάποια σχολή. Και με ενθουσίασε πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση. Είναι πολύ δύσκολη και την σέβομαι πάρα πολύ στα τέχνη. Σιγά-σιγά, αν μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι σε αυτό, το κάνω με τα όλα μου, πώς να σου το πω. Αυτό μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να δώσω χρόνια μαθητείας και εμπειρίας. Έχω να δώσω το τώρα μου όλο. Πάρ' το, να το κάνεις ό,τι μπορείς πάνω σε αυτή τη σκηνή. Και ήταν πολύ ευτυχής αυτή η χρονιά, γιατί ξεκίνησε με ένα άλλο musical με το Hair, πήγε πάρα πολύ καλά, πήραμε παράταση σε ένα θέατρο πιο μικρό και τώρα ήρθε το Cats. Είναι θρυλικό musical, είναι η πρώτη φορά που δίνεται η άδεια να μεταφραστεί στα ελληνικά και άρα να το καταλάβουν όλοι όσοι θα έρθουν. Είναι η ίδια η παράσταση, γιατί πάνω κάτω περισσότερο το έχουμε δει στο εξωτερικό, αλλά πώς το κάνουν αυτό? Είναι η ίδια η παράσταση και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορείς να κόψεις ή να ράψεις, άμα σου έχει δώσει το δικαίωμα ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ να παίξει το έργο του. Αλλά αυτό που έχει γίνει είναι ότι δώσαν την άδεια στον σκηνοθέτη μας να έχει μια άλλη ματιά. Δηλαδή δεν υπάρχει στο εξωτερικό όλη αυτή η ποικιλία με τους χορούς που θα δείτε εδώ, όπως γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ δεν το έχω δει στα ταξίδια μου και αρκετός κόσμος νομίζω ότι μπορεί να μην προλαβαίνει ένα λίγες μέρες ταξίδι να δει. Είναι ένα πανέμορφο θέατρο, ειδικά για musical. Είμαστε μέχρι τις 27 του Μαΐου. Παίζει η Σόνια Θεοδωρίδου και κάνει την Κριζαμπέλα, που είναι μια σοπράνο. Τεράστια σοπράνο. Τεράστια. Τεράστια. Η σημαντικότερη ίσως που έχουμε. Και ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια σε musical, έτσι. Ναι. Ο Ιαν Στρατής, που ξέρω ότι τον συμπαθείς πολύ. Πολύ. Είναι πολύ καλός και ασχολείται με το musical τα τελευταία χρόνια. Ο Ιάσονας ο Μανδυλάς ήταν πέρυσι και στο Ethnical Dance. Είναι εξαιρετικός. Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, δεν ξέρω. Θα σου το πω για τα παιδιά σου να έρθεις. Να, και θα μου έλεγες πριν, με ρωτούσες ηλικίες και θέλω να το καταλάβω. Από ποια ηλικία και μετά πιστεύεις εσύ ότι μπορούν τα κορίτσια κυρίως, αλλά και τα αγόρια, να δουν την παράσταση? Εμείς είχαμε και πιτσιρικάκια 6-7 χρονών που ήταν αποσβολωμένα και πολύ ενθουσιασμένα. Και στην εφηβεία, 14-15. Αλλά δεν είναι μια παιδική παράσταση. Απλά περνάς πολύ ωραία. Μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Υπάρχουν παιδιά που παίζουν σε αυτό το musical που είδαν το Cats όταν είχε έρθει παλιά και είπαν: εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό στη ζωή μου. Μπορεί να είσαι. Εσύ, σε ποια ηλικία το είπες αυτό, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ηθοποιίας? Εγώ το είχες πει ποτέ παλαιότερα? Παλαιότερα, δηλαδή τύπου. Μικράκι. 18 χρονών, είπες. Μ' αρέσει.
Θα ήθελα να βρεθώ εκεί. 18 είπα θέλω να μπω ψυχολογία στο πάντιο. Μπήκα. Μπράβο. Μου ηρέμησε λίγο αυτό μέσα. Α, μόλις το έκανε, σου ηρεμεί. Μου ηρέμησε. Ωραία. Ναι. Μετά τι είπες. Μετά είπα. Θα μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με το MAD και τη μουσική και αυτή την κατάσταση. Έστειλα βιογραφικό, μπήκα. Το έκανε στα 24. Είπες και τι άλλο θα κάνω, θα μείνω. Όχι, στα 24 όμως. Ναι, ξεντράπηκα να παραδεχτώ ότι μου άρεσε όλο αυτό με την υποκριτική. Γιατί το είχα λίγο ντροπή. Δεν ξέρω γιατί, κόλλημα. Mm. Και ξεκίνησα μαθήματα. Ήθελα να δώσω εξετάσεις. Ήταν η τελευταία χρονιά που θα μπορούσα να δώσω για το εθνικό και για το 2. Γιατί... Και. Και την ημέρα που είχε βγει από το Υπουργείο η μέρα μου να κάνω τις εξετάσεις, ήμουνα σε ένα καράβι για την Θάκη, γιατί έκανα backstage στο X Factor και ήταν. Η δουλειά μου ήταν αυτή όμως. Και δεν το έκανες. Δεν το έκανα. Και μετά, όποτε έβρισκα την ευκαιρία για σεμινάρια και για αυτή την ενασχόληση, το έκανα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα μια γραμμή, γιατί τηλεφωνικά τελικά θα τα δώσω τα παιδιά τις μέρες που ξεκινάνε την Παρασκευή. Και πού τα βρίσκουν τα παιδιά σου, τα παπούτσια σου γενικότερα. Άμα θέλει κανένας να πάρει δικά σου παπούτσια, συγγνώμη που σε ρωτάω, γιατί εσύ μπορεί να μου πεις, έλα τώρα, αυτοί που ξέρουν. Όχι, δεν ξέρω. Τα βρίσκουν ή. Δεν ξέρω. Προς Θεού. Η σειρά λέγεται Mary Before Envy, γιατί συνεργαζόμαστε με την Envy. Έχει πολλά καταστήματα με τα οποία συνεργάζεται και online. Στη φάσα buyabu.gr που βάλατε μόλις και στο site της Envy. Να τα τα παπούτσια, αυτά θα κερδίσετε. Θέλει να δώσω και τα δικά μου. Είτε έλα, κόκκινο είτε μαύρο, δηλαδή είτε αυτό που φοράω. Θες και αυτό. Δύο και θα τα δίνουμε, δύο. Γιατί όχι. Άλλο σχέδιο, τον λοιπόν, άλλο τάλι. Γύρα το και λίγο προφίλ, όμως θα δουν το κουνάκι. Κοίτα το. Ωραία. Πολύ ωραία. Άλλο και σου πάνε, άλλο το ένα, το άλλο το άλλο, πολύ ωραία. Και για τα δύο η Mary Boo είναι πολύ ανοιχτή στο να κάνει χαρούμενα. Ευχαριστώ. Δύο κορίτσια, όχι ένα. Μάλλον. Οπότε σας αφήνω, 2-10-6-4-3-3-10, θα επανέλθω. Γιατί προς το παρόν, για πάμε. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την προστασία του δέρματός μας. Αγαπάμε τον ήλιο, αλλά θέλουμε να μας δίνει μόνο τα καλά του. Οτιδήποτε κακό θέλω να μείνει μακριά από εμάς. Από εμάς, το δέρμα μας, το πρόσωπό μας, το κορμί μας, ολόκληρο. Τι ωραία αυτά τα τυρκουάζ, δεν σου το είπα πριν, που έχετε βάλει από πίσω μου. Πραγματικά. Ελλάδα, 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 καλοκαίρι, πανέμορφο, υπέροχο, μοναδικό. Αλλά πάντα με προστασία. Η σειρά λοιπόν που έχετε, η αντιλιακή σειρά, Ιωάννα μου, από πόσα διαφορετικά προϊόντα αποτελείται. Μην τα κοιτάς, θέλω να δω αν τα ξέρεις απ' έξω. Αν τα κοιτάζω κι εγώ μπορώ να στα πω. Είναι διαφορετικά μεγέθη, ναι, με διαφορετικά SPF. Ωραία. Για ξεκινήσουμε και πες μου. Για πρόσωπο πόσα έχουμε. Για πρόσωπο είναι 2, ναι. Μόνο για πρόσωπο, ναι. Αλλά όλα τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται και πρόσωπο και σώμα. Και πρόσωπο και σώμα. Ναι. Όμως θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με πρόσωπο. Αυτά που είναι μόνο για πρόσωπο είναι οι κρέμες μας, αντιλιακές κρέμες με 30 και 50 plus SPF. Ωραία. Οι οποίες περιέχουν και υαλουρονικό οξύ, ώστε να κάνουν και να δίνουν μια ήπια αντιγυραντική δράση, να ενυδατώνουν. Κοιτάξτε πόσο εύκολα απλώνει, γιατί το λέω αυτό, γιατί συνήθως το πρόσωπο αυτό που μας απασχολεί το καλοκαίρι, ξέρω ότι όλες κατά βάθος θέλετε να βάλετε αντιλιακό, δεν μου βάζετε όλες. Κι εγώ παλιά δεν έβαζα πριν από 10 χρόνια, 15, τέτοιες βλακίες είχα κάνει κι εγώ, τέλος πάντων. Γιατί μας ενοχλεί αυτό το αξάσπρισμα στο πρόσωπο, δεν μας αρέσει αυτό το πυκτό κτλ. Όπου μπορούμε να βρούμε λοιπόν μια κρέμα η οποία να απλώνεται εύκολα, όντως να με προστατεύει από τον ήλιο, δηλαδή πραγματικά να μην κάνει κακό στο δέρμα μου, όχι μόνο εξωτερικά, εσωτερικά γίνεται ζημιά, εξωτερικά δεν βλέπουμε τίποτα, τα βλέπουμε μαζεμένα. Αυτό και προτιμάμε. Όπως το είπατε, καταρχάς μυρίστε το λίγο. Έχει μυρίσει μέχρι εδώ. Για να με βλέπεις να μην χρειάζεται να το πλησιάσω, από εδώ ήδη με πήρε η μυρωδιά. Προστατεύουν όλα τα αντιλιακά garden και από τη UVA και τη UVB ακτινοβολία. UVA ακτινοβολία, που είναι και το 95% της περιόδους ακτινοβολίας που διαπερνά τη γη, ναι. Είναι και αυτή που δεν τη νιώθουμε, δεν μας πονάει, δεν μας καίει, αλλά κάνει το μεγαλύτερο κακό. Mm. Το 5% είναι η UVB, burning, που αυτό το νιώθουμε ότι μας καίει. Τα αντιλιακά garden δημιουργούν, περιέχουν ένα ειδικό βιοπολιμερές, το οποίο προστατεύει, δημιουργεί ένα αόρατο αδιάβροχο φιλμ που προστατεύει την επιδερμίδα μας και από τη UVA και τη UVB ακτινοβολία. Καλό είναι να τα πετυχαίνουμε και τα δύο πάντως. Εγώ αυτό έχω να πω. Από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, εκεί έχω καταλήξει. Ότι για να είμαστε πιο καλά ασφαλισμένοι όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μας, να κοιτάμε να υπάρχουν και τα δύο φίλτρα πάνω στο μπουκάλι. Έχουμε το λάδι μας, το οποίο είναι ένα λάδι με ένα SPF 10 και μπουστάρι
Ενισχύει δηλαδή το μαύρισμά μας. Και με μυρωδιά καλοκαιριού, αυτό είναι η μυρωδιά μας. Μυρίζει καλοκαίρι. Μυρίζει καλοκαίρι. Έχει ένα συνδυασμό τεσσάρων ελαίων. Έχει καριβέλαιο, λάδι καρύδα, αυτό το λάδι καρύδα είναι ωραία που μυρίζει το σισαμέλαιο και μέχρι και εδώ κάνει καλό. Παντού μας έχουν πει σισαμέλαιο να βάζουμε παντού. Είναι πόσο κάνει καλό την επιδερμίδα πάρα πολύ ελαστική και λάδι από. Αχ, μυρίζει καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πώς λέγεται, καρύδα. Καρύδα, καρύδα είναι. Μπράβο. Ναι. Και μου αρέσει αυτή η μυρωδιά στα δηλιακά. Αφήνει το δέρμα, όπως είπα, πάρα πολύ ελαστικό το συγκεκριμένο λάδι και εμένα μου αρέσει να το βάζω και μετά το μπάνιο μου, ειδικά στα πόδια το καλοκαίρι και στους ώμους, κάνει ένα υπέροχο ειρηδισμό, έτσι, ενυδατώνει πάρα πολύ καλά το δέρμα και το βάζω και στην παραλία και μετά το μπάνιο μου, στα πόδια μου και στους ώμους μου. Όταν μου λες ότι μου μπουστάρει το μαύρισμα, ναι. Θες σε αυτό λίγο να μείνουμε γιατί με ενδιαφέρει επίσης. Ναι, θέλω να προσέχω το κορμί μου, το δέρμα μου από τον ήλιο, όπως και εσείς. Αλλά πολλές φορές κάποια από εσάς, τα έκανα και εγώ παλιότερα, σας λέω μη βλέπετε τώρα, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Το έχω κάνει τα λάθη μου. Λοιπόν, ναι μεν το θέλουμε λοιπόν όλο αυτό. Αλλά θέλουμε και να προστατευόμαστε και θέλουμε να έχουμε και χρώμα. Γιατί πολλές γυναίκες σου λέω: άντε, μωρέ, θα βάλω εγώ 40 δίχτυα προστασίας, 50, 30 και αν δεν μαυρίσω ποτέ. Εγώ θα πρότεινα σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνω και εγώ η ίδια, τώρα στα πρώτα μπάνια. Ξεκινάμε πάντα με πιο ψηλό. Θα βάλω το 50 μου πρόσωπο και σώμα. Αλλά εσύ είσαι και κατάλευκη. Δεν είναι κατάλευκη, όλοι για να βάλουν το 50. Κάποιοι εδώ στην Ελλάδα μπορούν, Έλληνες είμαστε, πολύ είναι σταράτη. Μπορεί να ξεκινήσουμε το 30. Εσύ είσαι κατάλευκη όμως. Ή 30 ή 50 λοιπόν, ανάλογα με το δέρμα του καθενός. Θα βάλω πρώτα επιμελώς σε όλο μου το κορμί 20 λεπτά πριν να βγω στην παραλία, πριν εκτεθώ στον ήλιο, ναι. Την αντιλιακή μου κρέμα. Και στη συνέχεια, όταν είμαι στην παραλία, θα ψεκάσω έξτρα από πάνω το λάδι μου. Για να μπουστάρει, να ενισχύσω δηλαδή, να γίνει το μαύρισμά μου πολύ πιο γρήγορα. Και όντως, ναι, λειτουργεί από τα πρώτα μπάνια. Θα δούμε ότι μαυρίζουμε πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Αυτές εδώ τις συσκευασίες, τις διπλές, τις βρίσκουμε στα φαρμακεία. Γιατί αυτές οι διπλές με την προσφορά μέσα, δηλαδή να έχω το προϊόν και να μου δώσει και ένα δώρο, πολύ θα χαιρόμουν να τις έβρισκα μπροστά μου. Βέβαια τις βρίσκεται στα φαρμακεία. Υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί από ό,τι βλέπετε. Είναι μία συν μία δώρο ή κάποια αυτή που εδώ πιάνετε. Εδώ λέει, ας πούμε, ένα αντιλιακό με ένα after sun ενυδατικό γαλάκτωμα. Πολύ καλό είναι αυτό. Καλαμίνης, ακριβώς. Επίσης έχουμε αυτή, όπως είπαμε, μία συν μία δώρο του προσώπου, 50. Υπάρχουν στα φαρμακεία και μεμονωμένα και στα σετ προσφορών. Ό,τι θέλει ο καταναλωτής. Αυτά τα δύο προϊόντα είναι ίδια σε διαφορετικό μέγεθος. Λοιπόν, είναι ίδια σε διαφορετικό μέγεθος. Το ένα είναι 300 ml, κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Πιάστο στα χέρια σου να το καταλάβω πιο. 30 ωραία. Και 50 SPF. Ωραία, για όλη την οικογένεια. Για όλη την οικογένεια, τα οποία είναι 30, όπως, 300 ml, όπως σας είπα, και φτάνουν για όλες μας τις διακοπές όσον αφορά την ποσότητα και έχουμε και τα 100 ml, 30 και 50 SPF, ώστε είναι travel friendly η συσκευασία για τα ταξίδια, για το αεροπλάνο. Έχει πάνω και τη χαρακτηριστική, το χαρακτηριστικό εικονίδιο με το αεροπλανάκι, ώστε να μπορούμε να τα πάρουμε μαζί μας τα ταξίδια. Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά αυτό το προϊόν που εμένα θα μου τα αφήσεις κιόλας για να το δοκιμάσω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει. Βεβαίως, όπως θα λέτε. Αχ, ωραία που μυρίζει. Πολύ φρέσκα, έτσι. Ναι, τι έχει μέσα, δυόσμο. Έχει μέσα πράσινο τσάι, πανθενόλι και φυσικά την οργανική aloe vera. Εντάξει, aloe vera, είπαμε, μην το ξεχνάμε, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για την επιδερμίδα, για τα πάντα όλα. Κατευθείαν, αλλά εσύ αυτό που δεν βλέπεις είναι το πόσο απαλό είναι το δέρμα. Το ξέρω γιατί το βάζω κάθε μέρα. Γιατί πρώτα βάζεις, τα βάζεις όλα. Όλα. Άσε να βάλουμε κι εμείς τίποτα. Όλη την Garden. Λοιπόν. Και έχουμε και, αν θέλει μια κυρία, την αντιλιακή της προστασία με χρώμα. BBCCDD, BB ενυδατική κρέμα με αντιλιακή προστασία και χρώμα. Η CC έχει έξτρα κάλυψη και η DD έχει έξτρα αντιοξειδωτική προστασία. Που τι κάνει η έξτρα αντιοξειδωτική προστασία? Είναι για τις κυρίες που κυκλοφορούν, για παράδειγμα, πάρα πολύ μέσα στους ρήπους της πόλης, είναι κάποιας ηλικίας και θέλουν να έχουν. Το ένα μου πόδι, συγγνώμη, σε διακόπτω, νιώθω μια δροσιά, σαν κάτι κάνει μόνο του. Είναι εδώ που έβαλα την αλόη, δεν ξέρω, σαν να έχω βάλει λίγο ψιλοδροσερό νερό στο πόδι μου. Αυτό κάπως έτσι το νιώθω. Νιώθω μια δροσιά. Ενώ από εδώ τίποτα. Θα γίνει πολύ δουλειά. Θα πας αληφτούμε ολόκληρη. Λοιπόν.
Η εταιρεία Garden, η αγαπημένη αυτή εταιρεία που βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία. Σας παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη νέα τους μάσκα με γκλίτερ, εκπληκτική, δοκιμάστε την. Καταρχήν θα το ευχαριστηθείτε και οι ίδιοι, θα σας φτιάξει και το κέφι την ώρα που θα το κάνετε. Τη μαύρη μάσκα εννοείται ότι γνωρίζουμε, την αγαπάμε και την έχουμε ξεχωρίσει εμείς και εσείς όλοι μας μαζί. Γνωρίσαμε τη σειρά με το μακιγιάζ, ξεχωρίσαμε τα κραγιόν, είναι άπαιχτα και τα ρούζ, δοκιμάστε τα. Και φτάνουμε σήμερα στην αντιλιακή προστασία και έτσι έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι εστί η εταιρεία Garden στην ελληνική αγορά. Έχει τα πάντα, οτιδήποτε χρειάζεται μια οικογένεια ή σίγουρα μια γυναίκα, όπως είμαστε εμείς. 10 τυχεροί από εσάς κερδίζετε από μια σειρά με αντιλιακά προϊόντα και για το πρόσωπο και για το σώμα. Και γαλάκτωμα κυρίως πολύ, αλλά και το λάδι που παρουσιάσαμε πριν που μπουστάρει, δηλαδή σπρώχνει το χρώμα στο να έρθει πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε και έχουμε ψεκάσει το λάδι μας. Και έτσι λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα έλεγα ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Που μας δώσατε την ευκαιρία, εμείς οι τηλεθεατές μας, αλλά και πολλοί φίλοι μας, να μάθουμε ποια εταιρεία είσαστε, τι βγάζετε και τι όμορφα είναι τα προϊόντα και πόσο χρήσιμα για εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και εμείς. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε like στο Instagram για να κερδίσετε τα δώρα σας και αμέσως μετά έρχομαι για να βγάλω τις δύο γραμμές και να δώσω τα παπούτσια. Και περιμένω και γραμμή από Θεσσαλονίκη για να δώσω σε τυχερή μανούλα τα γαλατάκια μου. Τα υπέροχα ροφήματα γάλακτος της Nestlé. Διαφημίσεις. Έχουμε να δώσουμε παπούτσια. Πάμε για την πρώτη μας φίλη. Καλησπέρα. Και θα τα πάρετε πριν βγουν. Ναι, αγάπη μου, ναι. Με κάνεις πολύ χαρούμενη. Εχθές είχα τα γενέθλιά μου. Άκου τώρα τύχη. Είχες τα γενέθλιά σου. Χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνια. Δεν ρωτάμε ηλικίες, δεν μας ενδιαφέρουμε καθόλου. Λοιπόν, δες παπούτσι και πες, ποιο θέλεις. Ελένη μου, το δικό σου. Το ξέρα. Είσαι σίγουρη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει το λεπτό το κουνάκι και πρέπει να είσαι σίγουρο ότι εγώ αυτό θέλω και θα το πηγαίνω βόλτες. Μπορεί να θες το άλλο που είναι σίγουρα και πιο σταθερό. Αλλά άμα θες αυτό, αυτό αγάπη μου, χατήρι, γιατί δεν καλά. Το δικό αγάπη μου, το δικό μου με αγάπη, είναι και κόκκινο, φέρνει τύχη, φέρνει πολλά πράγματα το κόκκινο. Να τα θυμάστε τα λόγια μου μια μέρα. Επόμενη γραμμή, για πάμε. Ελενάκι μου. Κοριτσάκι μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μιλάω μαζί σας. Ναι, μωρέ, το ξέρω. Καλό μήνα και καλή πρωτομαγιά. Καλή μας πρωτομαγιά, καλή μας πρωτομαγιά. Να είσαι καλά. Από πού μας καλείς? Είμαι Ευελίνα, τηλεφωνώ από την Άρτα. Από την Άρτα, πάνω ψηλά. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για τα παιδιλάκια της Μέρης? Ναι, πάρα πολύ μου αρέσουν. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν, στο κίτρινο ή τα βγάζεις και σε άλλο χρώμα? Γιατί αυτό μπορεί... θα βγει και σε κρου. Με διαφορετική διχρωμία. Ναι. Ξέρετε τι τώρα, από την Παρασκευή θα βγουν, γιατί έχουν μπει να τα ψάχνουν. Μην το λες συνέχεια. Μα μπαίνουν και τα ψάχνουν. Βρε αγάπη μου, γλυκιά μου, καλά κάνουν και μπαίνουν. Τι να κάνω τώρα και εγώ μου το λες συνέχεια, λες και απολογίζε, λες και παρήγγειλα στο μαγαζί μου και δεν μου τα έφερε. Μα μπήκανε και τα ψάξανε. Πείτε το σε όλες τις γνωστές σας για να ξεμπερδεύουν το άγχος της. Δεν έχει τώρα ούτε μισό παπούτσι. Από την Παρασκευή θα έχει. Εντάξει αγάπη, είναι αργία σήμερα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Θα τα έχεις μεθαύριο. Έλεος. Αγχώθηκα. Δώσε μου τη φίλη μου τη Σαλονικιά. Δώσε μου τη φιλενάδα μου. Τη δώσω εγώ τα σπέσια. Αγάπη μου, καλό μήνα, καλή μας πρωτομαγιά. Ένας μήνας υπέροχος, ένας μήνας καλοκαιρινός, ένας μήνας μαγικός. Είναι ο Μάιος, ο Λουλουδάτος, ο Μοσχοβολάτος, ο υπέροχος. Αχ, πόσα παιδάκια έχεις? Τρία. Τρία! Λοιπόν, άκου, χωρίς τσιγκουνιές και με μεγάλη άνεση, γιατί μου το είπαν από την Εστλέ. Δεν θέλω να στεναχωρήσεις κανένα κορίτσι, καμία γυναίκα, καμία μανούλα. Αν έχουν δύο παιδιά, θα δώσουμε και για τα δύο παιδιά. Δεν ρώτησα για παραπάνω από δύο, δεν είπαν. Έχουν 5-6. Μέχρι δύο ρώτησα, μου είπαν και για τα δύο θα πάρουν. Οπότε, αγαπημένοι μου Θεσσαλονικιά φίλοι, τα υπέροχα γάλατα της Nestlé, πραγματικά υπέροχα. Και αν δεν ήταν της Nestlé, δεν θα το έλεγαμε τόσο έτσι αυτή, γιατί ξέρω τι εταιρεία είναι. Ξέρω από τι ελέγχους περνάνε και ξέρω ότι οτιδήποτε και να γράφουν στην ετικέτα δεν το γράφουν απλά για να το γράψουν. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που την έχω κοντά μου όλη αυτή την εβδομάδα. Εγώ μπορώ να δώσω στις φίλες τηλεθεατριές μου γάλατα για τα παιδιά τους για ένα ολόκληρο μήνα που σημαίνει 30 μπουκάλια. 30 μπουκάλια αναλόγως στην ηλικία.
Για σένα, με πολύ πολύ αγάπη. Οι άλλες δύο φίλες μας, γιατί και σε άλλες δύο πρέπει να δώσω, θα μας αφήσουν τα στοιχεία τους στο τηλεφωνικό κέντρο. Δύο μανούλες, από όπου θέλουν. Η μία θα ήθελε να είναι από νησάκι μας. Ένα νησάκι μας, όποιο να είναι. Αυτά. Λοιπόν, εγώ εδώ πρέπει να κλείσω. Η κλήρωση για τα Garden θα τις κάνω στις διαφημίσεις, όπως για το παντελόνι που μου θυμίσαν ότι είχα ανεβάσει εχθές και πρέπει να σας το δώσω. Τρία ροζ παντελόνια. Τώρα. Να κλείσω και θα τα κάνουμε όλα. Mary. Eleni. Mary. Eleni, thank you so much. Μου είπες τα πάντα για τη δουλειά σου so much. Δεν μου είπες κατά τα άλλα ευτυχισμένο το Mary. Ναι, δεν έχω πολύ χρόνο αυτή την περίοδο. Αχ, αυτές τις αηδίες, δεν έχω πολύ χρόνο. Τι, για να είσαι ευτυχισμένη. Είμαι αυτό μια χαρά. Αυτό έχει σημασία. Ας το χρόνο. Χρόνο δεν θα έχεις ποτέ πολύ όπως κανείς μας. Είμαι το θέμα είναι να περνάμε καλά, να ξυπνάμε ωραία. Μπράβο. Και όταν έρθει η ώρα του ύπνου, να φεύγουμε με χαμόγελο στα όνειρα. Αυτό είναι. Πάει πολύ καλά αυτό. Ωραία. Με τα όνειρα. Με τα όνειρα, κοίτα. Τέλεια. Κλείνω. Έκλεισα. Λοιπόν, γεια σας και καλό μας μήνα. Bye.